πραγματικά οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν κατάλαβαν τίποτα από αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Εξακολουθούν και παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει, μια κατεστραμμένη μαύρη χώρα, και την εικόνα μιας νέας δημοκρατίας η οποία υπάρχει μόνο στο φαντασιακό τους. Και ένας κίνδυνος ο οποίος υπάρχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο είναι να πρέπει πάλι να αντιμετωπίσουμε σωρία fake news από την αντιπολίτευση. Ακούω πάλι τα ίδια. Τις ίδιες αχλαμάρες. Συγγνώμη για την ένταση. Θα ιδιωτικοποιήσουμε, λέει, το νερό, την ενέργεια. Θα κάνει το Πασόκ, είναι θέμα του Πασόκ. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω σήμερα από το Πασόκ, μιας και με ρωτάτε, είναι ένα λόγο ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μερικές φορές, τι να σας πω, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν τον άκουγα, αν διάβαζα μόνο αυτά τα οποία έλεγε, θα πίστευα ότι περίπου κοπιάρει τον κύριο Τσίπρα. Τουλάχιστον η χθεσινή του ομιλία ήταν μια κλασική αντινεοδημοκρατική ομιλία, η οποία προσπαθεί να κινητοποιήσει συναισθήματα τα οποία έρχονται από άλλες δεκαετίες με έναν τελείως ρηχό πολιτικό λόγο. Διότι αν κάτι τύχηκε σε αυτή την κάλπη, κύριε Χασαπόπουλο και κύριε Βουλγαρή, ήταν αφενός η τοξικότητα και η χυδαιότητα. Αυτό δεν το θέλει η κοινωνία. Από την άλλη, πιστεύω ότι τύθηκε και η ρηχότητα και η κενότητα. Και ο λόγος του Πασόκ σήμερα είναι όχι απλά ξύλινος. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό πίσω από τον αλόγο του Πασόκ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται τόσο πολύ να παρέχουν οποιοδήποτε στοιχείο για την κοστολόγηση του προγράμματος. Λαμβάνουμε το μήνυμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι. Να αλλάξουμε κινήσει. Η απάντησή μας είναι μία, βάζουμε τον πήχη ψηλά. Η απόφασή μας λοιπόν είναι το επόμενο διάστημα να επιχειρήσουμε να επανασυστήσουμε τις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη τετραετία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο One Channel για τη βραδινή σας ενημέρωση. Αυτά τα δύο μικρά βίντεο που είδατε θα είναι η προεκλογική περίοδος αυτού του μήνα. Η πρώτη εβδομάδα ήταν αμήχανη. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μέσα στη χαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη θλίψη, το ΠΑΣΟΚ μέσα στη χαρά για τους δικούς του λόγους. Τώρα όμως μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε ακόμη. Οι πρώτες κυλιόμενες πάντως δείχνουν ότι τα πράγματα μένουν ως έχουν. Η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει, λίγο πάνω από 40, ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο κάτω από 20 και το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από εκεί που ήταν στις τελευταίες εκλογές. Αυτά όμως δεν είναι ακόμα επίσημα, έχουν αρχίσει και τρέχουν δημοσκοπήσεις. Μετά την Τετάρτη θα μπορούμε να σας πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε τώρα στις στρατηγικές. Η στρατηγική του Τσίπρα, που είναι ο μεγάλος ηττημένος πια είναι, έφτιαξε μια ομάδα κρούσης. Την είδατε πίσω του στο πλάνο. Προσέθεσε και έναν καλοσπουδαγμένο άνθρωπο που ήρθε από την Αμερική. Ο Μητσοτάκης τι κάνει? Προσπαθεί. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον φοβάται πια. Θα λέει το ίδιο πράγμα, ότι παρουσιάζει μια γκρίζα εικόνα. Προσπαθεί να μην του πάρει από το κέντρο πίσω τίποτε ο Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ανδρουλάκης απέκτησε μια δυναμική και μπορεί να πάρει και κάποιο κεντρό μία-μιάμιση μονάδα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί στοχεύει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν πάει να φρενάρει τους κεντρώους, να επιστρέψουν στο Πασόκ λέγοντας: Κοιτάξτε, αυτός αντιγράφει το Τσίπρα. Λοιπόν, καλησπερίζω αμέσως την υπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σάρωσε σε αυτές τις εκλογές. Τι πράγμα ήταν αυτό? Στην Ανατολική Αττική, με άντρες πολύ ισχυρούς και επώνυμους, κορυφαία στελέχη, βγήκε πρώτη με διαφορά. Που αυτό είναι πολύ καλό για την ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι νέες γυναίκες στην πολιτική είναι μεγάλο απόκτημα για τη δημοκρατία. Και το ενστερνίζεται πια η κοινωνία. Αυτό είναι πολύ στο πρόσωπό σας, έγινε πολύ εμφανές. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Καλησπέριζω και όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Σήμερα έχουμε άντρες, βέβαια. Εδώ θα πρέπει εγώ τώρα να κρατήσω ψηλά αυτή τη σημαία, τουλάχιστον της γυναικείας εκπροσώπησης. Τώρα θα πούμε κάτι, γιατί αρέσουν στους τηλεθεατές να λέμε παρασκήνιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις γυναίκα δημοσιογράφο, γυναίκα αναλήτρια, γυναίκα πολιτικό που να στέκεται στο φακό. Το παλεύουμε καθημερινά. Παλεύουμε καθημερινά στη μίξη. Να έχουμε οπωσδήποτε μία ή δύο γυναίκες είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άρα δεν φταίει μόνο η κοινωνία που δεν είναι πολλές γυναίκες στο δημόσιο βίο, δεν θέλουν και οι ίδιες. Ναι. Βέβαια, έτσι. Να προσθέσουμε και κάτι άλλο, το οποίο εγώ δεν θέλω η κουβέντα να περεκτραπεί από την πολιτική επικαιρότητα, ότι είναι πολύ δύσκολο και στην καθημερινότητα. Γιατί φανταστείτε ότι μία γυναίκα αυτή τη στιγμή που μπορεί είτε να είναι μόνη της, είτε να έχει μονογονική οικογένεια, να είναι σε μία πυρηνική οικογένεια, τι υποχρεώσεις έχει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Με όσες γυναίκες δημοσιογράφους μιλάω για το βράδυ, μου λένε: Γιάννη, θέλω πολύ να έρθω, αλλά έχω να βάλω τα παιδιά για ύπνο, έχω να μαγειρέψω για αύριο. Είναι περίοδος εξετάσεων στη δευτεροβάθμια και νομίζω ότι είναι απαιτητικό. Πάντως, καλησπέρα, ευχαριστώ για την εισαγωγή και ελπίζω αυτές είναι μια πραγματικότητα. Ήσασταν η μεγάλη θετική έκπληξη των εκλογών.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ καλή. Ο καθηγητής μας ο κύριος Χρύσανθος Στάσης και ο Γιώργος Μουρούτης. Καλώς ήρθατε όλοι. Θέλω να κάνει την εισαγωγή ο Αντώνης, να μου πει αν συμφωνεί μαζί μου ότι αυτό που είδαμε απόψε θα είναι ο προεκλογικός αγώνας. Γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν απίστευτα βαρετή. Τώρα αρχίζει και ζωντανεύει. Ο Τσίπρας έβγαλε μια ομάδα γύρω-γύρω του. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Τσίπρα. Προσέθεσε και έναν καλό επιστήμονα που ήρθε από την Αμερική για να βάλει μείγμα και έχει αφήσει έξω όλη την παραδοσιακή αριστερά, τον πυρήνα του κόμματος, την ομπρέλα. Τι σημαίνει μπορεί να γυρίσει καθόλου το παιχνίδι ο Τσίπρας με αυτή τη στρατηγική? Και επίσης υπάρχει και αυστηρή από σήμερα επιτήρηση που βγαίνουν στα κανάλια και τι λένε. Δεν είναι όπως πρώτα που σηκώναμε το τηλέφωνο, αλλά απόψε στην εκπομπή, όπως κάνουμε σε όλα τα κόμματα. Υπάρχει επιτήρηση, γιατί αυτό κατέστρεψε μαζί με όλα τα άλλα το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, που έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Υπάρχει λοιπόν ποιος θα βγει και τι θα πει. Λοιπόν, πάμε όντως, ξεκινάω με τον Τσίπρα, αν και θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τον Κυριάκο. Ο Τσίπρας είπε, και είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλει να επανασυστήσει το πρόγραμμα στον λαό, στους ψηφοφόρους. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση. Έχει τρία προβλήματα. Πρώτον, για να συστήσεις κάτι, πρέπει αυτό να υπάρχει. Δεν θα πω ότι δεν είχε πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να πιστεύεις ότι έχεις το κάτι. Για μένα, μία από τις βαθύτερες αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι και αν είχε πρόγραμμα, δεν ήταν καθόλου εμφανές ότι συλλογικά το πίστευαν. Δεύτερο προβληματάκι είναι ότι η κάθε τάση πίστευε το δικό της, Και ο κάθε άνθρωπος τελικά πίστευε το δικό. Και νομίζω ότι και ο Τσίπρας αυτό το άφησε να εξελιχθεί με το όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και από παντού να πάρουμε. Και τελικά δεν πήραμε από πουθενά. Ότι ήταν μόνο αυτός η πηγή, αλλά τα λουλούδια, ο πρόεδρος Μάο είχε την τάση που έλεγε τα 100 ή τα 1000 λουλούδια να ανθίσουν. Είχε μια τάση, στην Ελλάδα δεν ήταν γνωστή αυτή, όταν κάποιο λουλούδι παρανέβαινε, το έκοβε. Κάτ. Και επίσης είχε την ιδιαιτερότητα να μην εκλέγεται. Ήταν και αυτή μια σημαντική. Δεν έβαζε κάλπη. Πάμε στο επόμενο όμως. Αυτό το επανασυστήσω, που δεν αποτελεί στρατηγική. Ναι. Στρατηγική είναι κάτι πολύ διαφορετικό και δεν μπορεί να την στήσεις όταν έχεις υποστεί μια μεγάλη ήττα. Είναι μια τακτική. Αυτό το επανασυνιστώ είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Εγώ το εύχομαι να το κάνουν, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Σε ένα μήνα προλαβαίνει κανείς, Αντώνη, εσύ που είσαι έμπειρος. Οφείλει να περπατήσει καλύτερα από ό,τι περπάτησε. Οφείλει να αφήσει πίσω το σάστισμα. Νομίζω το καλύτερο δεν είναι δύσκολο. Περπάτησε τόσο χάλια που το καλύτερο λίγο προσπάθεια θέλει. Τώρα, προσέξτε, θα πω κάτι πολύ βαρύτερο. Εάν υπάρξει κάτι λίγο καλύτερο, πρέπει να προσέξουν από τώρα να μην μπουν μετά τη φοβερή λέξη νικήσαμε ή κερδίσαμε. Αν πάνε 22, λοιπόν, να μην μπουν κερδίσαμε. Να μπουν και στο 24 να πηγαίνανε, να προσέξουν πάρα πολύ την επόμενη μέρα. Τώρα, τα λίτρα που ξεκίνησαμε λίγο... Οι τάσεις των πρώτων δημοσκοπήσεων που είπαμε δεν έχουν καμία αξία, δεν δείχνουν να πηγαίνει προς τα πάνω, δείχνουν λίγο προς τα κάτω. Μπορεί να είναι η φόρτιση των πρώτων ημερών. Το ΠΑΣΟΚ το δείχνουν λίγο προς τα πάνω. Οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα θα πρέπει να αποφεύγουμε να το πολύ συζητάμε, να τις αφήσουμε να κρυθούν καλύτερα, να πάνε καλύτερα τη δεύτερη φορά, χωρίς δικαιολογίες. Αυτή τη φορά έπεσαν έξω όλοι. Χωρίς δικαιολογίες του τύπου, το ήξερα, δεν το έλεγα. Το ήξερα, δεν το έλεγα, δεν λέγεται από επιστήμονα. Τι θα πει φοβόσουν. Από σημαντικούς ανθρώπους. Σε μια δημοκρατία φοβάσαι επειδή σε προπυλακίζει δίθεν, αν σε προπυλακίζει ένα κόμμα. Λες, παιδιά, αυτή είναι η επιστημονική μου κατάσταση. Πώς θα γίνει. Και βρίσκω 20 μονάδες. Δεν τις βρήκανε τις 20 μονάδες, είναι η αλήθεια. Δεν βρήκανε ούτε τις 10. Ούτε τις 10. Τώρα. Εντάξει, αλλά αυτά είναι οικογενειακά. Δεν λέγανε να γίνω στις 7-8 για να έχουν το κεφάλι του ίσω. Στα εσωτερικά των οικογενειών. Άρα τελικά οι δημοσκοπήσεις ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ που του έβριζε του δημοσκόπου. Έτσι δεν είναι. Τώρα. Τα πρόσωπα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει όλους, όχι τους μεγάλους ή τους παλιούς, τους αναγνωρίσιμους. Ο Τσακαλώτος και ο Φίλης, μπορεί κανείς να διαφωνεί μαζί τους μέχρι να σβήσει το φεγγάρι. Παρόλα αυτά... Είναι σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είναι σφραγίδες αυτού που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο λεπτά τα λίτρα μου περί Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης εμένα με εξέπληξε εξαιρετικά θετικά, ναι. Όταν χτες ή προχτές είπε κάτι το οποίο για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είπε, δεν θα καβαλήσω το καλάμι.
να έχεις καταπλήξει. Ουσιαστικά το είπε στους δεξιούς που είναι έτοιμοι να το καβαλήσουν. Έτσι, μήνυμα του έστειλε. Είπε ότι εγώ δεν θα το καβαλήσω. Επομένως, όποιος από εσάς το καβαλήσει, θα το σπάσω. Ρε παιδιά, προσέξτε. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε σήμερα, η Τιτάνια, λέω εγώ, προσπάθεια να συγκρατήσει το ύφος του θριαμβευτή, δείχνει ότι θα περπατήσει σε καμένα κάρβουνα. Διότι το να μην καβαλήσεις το καλάμι, στην Ελλάδα γενικά είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα όταν κερδίζεις είναι πολύ δύσκολο. Για τον Κυριάκο, ο οποίος υπερέβαλε το κόμμα του και κέρδισε αυτός και το κόμμα του, και το κόμμα του και αυτός, είναι τιτάνιο έργο. Τον περιμένουμε στη γωνία. Εγώ τουλάχιστον. Διότι το καλάμι φαίνεται όταν το καβαλάς. Ναι. Πάντως σας κρατήσουμε αυτό, ότι σήμερα έστειλε μήνυμα στους Νεοδημοκράτες ότι εγώ δεν θα το καβαλήσω. Προσέξτε, παιδιά, πόσο μάλλον εσείς. Σοφία Ζαχαράκη, από αύριο αρχίζουν οι περιοδίες, σας στέλνουν σε όλη τη χώρα, χωριό-χωριό, πόρτα-πόρτα. Ποια είναι η αγωνία, 41% έχετε, γιατί θα πάτε πόρτα-πόρτα τα κορυφαία στελέχη σε όλα τα χωριά της χώρας? Μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για τα παιδιά. Παρακαλώ. Δεν θα μπορούσα ούτως ή άλλως και αυτοπεριοριστώ από τη λογική ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο και σίγουρα όχι τόσο εύκολο το να επανασυστήσεις ή το να επανασυνδέσεις μια ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή μη συνεκτικά χαρακτηριστικά. Είδατε λίγο τα στελέχη τα οποία ήταν πίσω από τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Δεν είναι στελέχη τα οποία πορεύονται χρόνια μαζί. Είναι στελέχη τα οποία προσετέθησαν τώρα στην ομάδα. Προφανώς με πολύ καλές προθέσεις. Και προφανώς θα δώσουν τη μάχη ακριβώς όπου πρέπει να τη δώσουν. Αλλά πώς συνδέεσαι ξαφνικά ψυχικά και ιδεολογικά όταν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν πριν από λίγες μέρες τόσο άλλο στο ψηφοδέλτιο? Ναι. Αυτό έχει το ερευνήσει λέω από τη πολύ λογική... καλά ο Γιώργος Μουρούτης αυτό που έχει διεισδυτική ματιά και θα μας το πει μετά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό συγγνώμη, αλλά το έβλεπα λίγο και το κομμάτι το οπτικό, αν πραγματικά θέλετε. Είναι και όλα βέβαια... πρόσωπα που δεν συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία χρόνια. Όχι, και σας λέω, οι σημαίες του κόμματος κατέβηκαν, όπως είπε ο Αντώνης. Κατέβηκαν. Γιατί για το φίλο, ό,τι και να λες, είναι σημαία του κόμματος. Στο κομμάτι της εκλογής. Όπως είδατε, δηλαδή, είχαμε ανατροπές και στο κομμάτι της εκλογής ιστορικών στελεχών, τα οποία δεν τα βλέπουμε ούτως ή άλλως πλέον στη Βουλή. Αλλά ακόμη και ο Βούτσης που εξελέγει, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, δεν είναι στην ομάδα του Προέδρου, δεν είναι πίσω από τον Πρόεδρο. Και επίσης πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, ο οποίος προέκυψε απόψε, ότι αν ισχύσουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με τη διευκρίνηση του ΕΣΟΡΟΥ για τον περιορισμό των εμφανίσεων που θα έχουμε πλέον, ένα στο κανάλι και δύο στα κανάλια του ΣΥΡΙΖΑ που δυνάμεθα, ότι καϊκή, η ομάδα θα έχει περιορισμό να βγει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σίγουρα. Το 2012 στις δεύτερες εκλογές που ήταν με λίστα δεν είχαν ισχύσει αντίστοιχοι περιορισμοί. Δεν ξέρω τι. Πάντως δεν καταλαβαίνω γιατί να ισχύσουν περιορισμοί αφού οι βουλευτές έχουν κρυθεί. Θα μπορούσε να γίνει μια διευκρίνηση. Απλώς θα δυσκολευτεί η δουλειά δική μας, Γιώργο, κάθε φορά. Και δεν υπάρχει λόγος να πούμε πόσες φορές βγήκε ο καθένας κλπ. Πάντως εμείς εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τα στελέχη μας και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί, με χαρά να δοθεί αυτή τη στιγμή ο λόγος και σε νεότερα στελέχη. Χαιρόμαστε που δίνετε κι εσείς την ευκαιρία εδώ στο κανάλι. Έτσι ώστε νέοι άνθρωποι να έχουν το χρόνο τους, να εκφράσουν την άποψή τους και να δώσουν και μια φρέσκια προσέγγιση. Και μια άλλη παρατήρηση ως προς τον κύριο Τσίπρα, γιατί τις τελευταίες μέρες παρατηρώ ότι το επιχείρημα, αφού ούτως ή άλλως ξόφλησε το επιχείρημα της απλής αναλογικής, απαντήθηκε την 21η Μαΐου. Ξόφλησε τον γκρίζο, αυτή η μηδενιστική προσέγγιση μια τετραετία που την απέρριψαν οι νέοι. Έτσι. Αυτό ήταν κάτι που πίστεψαν τον γκρίζο οι νέοι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμένα με χαροποίησε γιατί και η ίδια ούσα εκπαιδευτικός με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ταύτισης, ειδικά με τα νεότερα παιδιά. Για αυτούς παλεύουμε, για αυτούς θα θέλουμε να κάνουμε μια θετική διαφορά. Διάβασα μια συνέντευξη του Δρυμιώτη, του σπουδαίου εκλογολόγου που κάνει εκλογές στη χώρα 40 χρόνια, που είπε με αυτό που είπε ο Τσίπρας να μπαίνουν με μηδέν στα πανεπιστήμια. Μπορεί να πήρε 20.000 παιδιά, έχασε όμως άλλα 100.000 παιδιά που διαβάζουν για να μπουν. Έτσι. Η χρονική δηλαδή συγκυρία δύο ορίσεων και τις αφήνω εδώ για τους ανθρώπους εκπαίδευση που παρακολουθούν. Πρώτον, ότι δεν το λες αυτή τη στιγμή στα παιδιά που έχουν αγωνιούν και έχουν προετοιμαστεί τρία χρόνια τώρα, ότι εγώ ξέρεις που θα δώσω εξετάσεις, θα αλλάξω λίγο αυτή τη στιγμή τη σκακέρα. Δεν αλλάζετε σκακέρα στην ώρα των εξετάσεων. Όπως επίσης κάτι άλλο το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν θα μπείτε σε ένα ΙΕΚ φούφου του. Δεν έχουμε κάνει τόση προσπάθεια τόσα χρόνια εκπαιδευτική που έχουμε θητεύσει στα ΙΕΚ. Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουμε κάνει τόσες εκπομπές, θυμάστε, με τα παιδιά που ήταν εδώ παρόντα στο πάνελ και στις εκπομπές, για να λες ότι θα μπείτε σε ένα ΙΕΚ φούφου του. Νομίζω ήταν δύο φάουλ πολύ σημαντικά. Και το τρίτο, επειδή ήθελα να τελειώσω έτσι τον συλλογισμό το προηγούμενο, βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι μιλάμε για την παντοδυναμία Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο που παίρνει στη λογική ο κ. Τσίπρας, να μην μιλάει για το πραγματικό ζήτημα, για το πώς ούτως ή άλλως θα επανασυστήσει το
πρόγραμμα, θα κάνουν οτιδήποτε, αλλά ξαφνικά να βρεις και ένα νέο εχθρό. Να λέει κοντίνεται λίγο το Μητσοτάκι, έτσι. Το οποίο είναι στρατηγικό, αν θέλετε. Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει εξοφλήσει το κομμάτι των επιχειρημάτων και πηγαίνει σε μια καινούργια ρίση, καινούργια καλλιέργεια φόβου, ενώ ο φόβος ήταν αυτός που ιτήθηκε. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό το θέμα λοιπόν και μετά ζητήματα. Πάμε στο δεύτερο που σας ρώτησα, να μας πει ο Γιώργος Μουρούτης με τη ματιά του έμπειρου επικοινωνιολόγου αυτό το κάδρο που είδατε με τα νέα πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι χαρακτηριστικά έχει, Γιώργο? Συμφωνώ καταρχάς με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, με αυτό που είπε ότι έχει πολλές αντιφάσεις αυτή η ομάδα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας τι έκανε? Προσπάθησε την τελευταία στιγμή, δηλαδή ελάχιστο καιρό πριν τις εκλογές που έρχονται, να αντιστρέψει την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να αρέσει, ενώ δεν αρέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Είναι ένα κόμμα το οποίο, καλώς ή κακώς, αποδοκιμάστηκε. Αποδοκιμάστηκε με το πιο εμφατικό τρόπο από την κοινωνία. Αντιγράφουν το Πασόκ, αλλά δεν διαβάζουν τις ατάκες των σπουδαίων Πασόκων. Είχε πει η Μελίνα το 89, δεν αρέσουμε πια, αγάπη μου, έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει σε αυτή την εκπομπή, ότι είναι πάντα λειτουργεί με διαφορά φάσεις. Τι κάνει τώρα? Το λέω καλά, καθηγητά μου, το θυμήθηκα καλά. Δεν αρέσουμε, πρόεδρε. Δεν αρέσουμε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν λειτουργεί με διαφορά φάσεις. Στην πρώτη φάση της εκλογής φάνηκε ότι ο κόσμος ήθελε αυτό που πριν συζητούσατε. Δηλαδή, αξιοκρατία, ίσες ευκαιρίες, νέοι άνθρωποι που θα λειτουργούν με βάση την αξιοσύνη και όχι με βάση, αν θέλετε, τα περιορισμένα κριτήρια που έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εξετάσεις κτλ. Και τι κάνει τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας? Προσπαθεί να ανακαλύψει στο δικό του κοινό στελέχη που θα άρεσαν στο εκλογικό σώμα των προηγούμενων εκλογών. Δηλαδή, η κυρία Λινού, πρώτευση στις εκλογές, έχει ήπια χαρακτηριστικά, δεν είναι Πολάκης. Ο κύριος από την Κεφαλονιά, ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος εξειδικεύεται στην ενέργεια, έχει ευγενικό λόγο κτλ. Έχει λοιπόν... Έχει επιλέξει σε αυτή την ομάδα. Έχει και μια ωραία κεφαλονίτικη τρέλα ο Φαραντούρης. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Ναι, έχει ωραία. Απλώς έχει επιλέξει. Θετική αυτή την κεφαλονίτικη ομάδα. Τρέλα, λοιπόν, τα λέει ωραία. Παρότι δεν εκλέχθηκε, βεβαίως λόγω του κύματος. Του κύματος και ότι η Νέα Δημοκρατία πρότευσε ακόμα και στην Κεφαλονιά, που είναι παραδοσιακά αριστερή περιοχή. Θέλω να πω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει ένα βίαιο lifting, αποσύροντας από την εικόνα τον πραγματικό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Πολάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές ή δεν είναι? Η κυρία Κρήτα είναι ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι σε αυτές τις εκλογές? Ο λόγος τους, οι αναρτήσεις τους θα αποσυρθούν από το προσκήνιο? Προσπάθησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, να βάλει με διαφορά φάσεις ανθρώπους μετριοπαθείς που θα άρεσαν στο κοινό που πήγε στην κάλπη στην πρώτη εκλογική διαδικασία. Όμως κάνει ένα λάθος. Ενώ θα έπρεπε πάλι με διαφορά φάσεις να μιλήσει για το αύριο αυτού του τόπου, πώς ουσιαστικά θα παράξει πολιτική και πώς θα διαφοροποιηθεί από τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, τι κάνει? Προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα. Και δυστυχώς, όχι την ουσία, αλλά μόνο με την αλλαγή της εικόνας, δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα η απόπειρά του αυτή. Και λες λοιπόν, το ερώτημα θα είναι ότι ο κόσμος θα ψάχνει πού είναι τα πρόσωπα, οι σημαίες. Κινδυνεύει. Να πάθει το εξής. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω πολλά και όλες τις αναρτήσεις τους ξέρω απ' έξω. Σε αυτό που λες, Γιάννη, κινδυνεύει ο κύριος Τσίπρας, ψηφίστηκε από ένα 20% της κοινωνίας. Ποιοι ήταν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ? Υποθέτω ότι ήταν ψηφοφόροι που είχαν οξία αντίθεση στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψηφοφόροι που ταυτίστηκαν, για παράδειγμα, με τον Πολάκη και άφησαν στη δεύτερη θέση το Σταθάκη στην Κρήτη. Αυτοί οι ψηφοφόροι. Τεράστια διαφορά. Αυτοί οι ψηφοφόροι δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που προσπαθεί να εκπέμψει σήμερα ο κύριος Τσίπρας με τα νέα του στελέχη. Άρα προσπαθεί να κάνει μια κεντρώα στροφή, αλλά πολύ αργά και μέσα ένα μήνα. Και μόνο στην εικόνα. Ας τη δούμε στις θέσεις. Θα αλλάξει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ? Για παράδειγμα, η γκρίζα διαφήμιση που έκανε στις προηγούμενες εκλογές θα γίνει θετική τώρα? Η γκρίζα διαφήμιση με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, επίσης μου λένε σε κάποιες αναλύσεις που κάνανε ειδικοί, ενόχλησε πάρα πολύ τους νέους. Πάρα πολύ. Σε όλα τα focus groups αυτό φάνηκε. Φάνηκε σε όλα τα focus groups. Και κάτι τελευταίο. Σε αυτό που λέτε. Και κάτι τελευταίο. Δεν υπάρχει νέος σε αυτή την ομάδα στελεχών, αν τη δείτε καλά. Και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από το lifting που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι η αυτοκριτική. Όταν στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση η αυτοκριτική για το αποτέλεσμα των εκλογών
είναι ότι δεν κατάλαβε ο κόσμος την διαφοροποίησή μας, την απλή αναλογική, και τα άλλα κόμματα φταίνε και περισσότερο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που δεν μας ακολούθησε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι αυτοκριτική. Αυτό είναι ότι δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει στην κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, γιατί οι νέοι, επειδή μπαίνετε σε αίθουσες, γιατί οι νέοι τόσο πολύ με το Μητσοτάκη? Συνήθως, πάντα σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα, οι νέοι, και μ' αρέσει αυτό, είναι απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. Πόσο μάλλον αν η εξουσία έχει και αυτή τη φόρτιση τη δεξιά, που θα έλεγε ο Αντώνης, που από τον εμφύλιο και μετά στη χώρα η φόρτιση αυτή είναι αρνητική. Ο Μητσοτάκης είναι ένας δεξιός άνθρωπος, αλλά κουβαλάει και τα βάρη της δεξιάς. Πώς αυτή τη φορά οι νέοι πήγαν σούμπιτοι στη Νέα Δημοκρατία, τι τους γοήτευσε? Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν είναι μόνο οι νέοι. Είναι φυσικά και οι νέοι, αλλά είδαμε ότι το αποτέλεσμα είναι στριπτικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο οι νέοι, είναι και οι φτωχοί. Είναι και οι άνθρωποι που παραδοσιακά ψήφιζαν είτε αριστερά είτε κεντροαριστερά. Δηλαδή, Β' Πειραιώς ή ακόμα και η Κρήτη. Στη Β' Πειραιώς. Είναι μπλε η Β' Πειραιώς. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια διαταξικότητα που κέρδισε στη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης και λογικό είναι μετά και στους νέους ανθρώπους να γίνει αυτή η λογική. Θεωρώ δεν ξέρω ότι... αν σας είπα την έκφραση, την είπα στον αέρα που μου πάνε τα νύψια μου. Λέγανε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ μετά τα ΤΕΜΠ που ήταν έξαλλοι με το Μητσοτάκη. Βρίζαν όλη μέρα. Ναι. Τους είδα την ημέρα των εκλογών. Λέω, παιδιά, ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, όχι Μητσοτάκη. Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί ο Τσίπρας είναι μπελάς. Φοιτητές και οι δύο. Κάτι τους μπέρδευε. Κοιτάξτε, θεωρώ. Έξαλλοι με το Μητσοτάκη για τα ΤΕΜΠΗ, έτσι. Εξακολουθούν να παραμένουν, αλλά τον ψήφισαν. Αυτό έχει σημασία για τη Νέα Δημοκρατία, για την επόμενη κυβερνητική θητεία. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ότι, κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία έχει κυρίως συνθηματικό λόγο και όχι προγραμματικό λόγο όπως θα έπρεπε. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ φτωχό. Είναι 27 σελίδες. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία με τα προγράμματα δεν τα πήγαινε καλά. Θα διαφωνήσω όλο μετά. Να πούμε. Πάντως, έναν αστερίσκο, κύριε καθηγητά, ένα κυβερνητικό κόμμα δεν χρειάζεται πολύ να κάνει και πρόγραμμα. Το πρόγραμμά του είναι οι προγραμματικές δηλώσεις. Κάτι, Γιώργο, είναι οι προϋπολογισμοί. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι, γιατί ο κόσμος ψηφίζει πρόγραμμα και θα πρέπει μετά, όταν έρθουν τα δύσκολα, γιατί νομίζω τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ιδίως από το 2024 και μετά, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να εγγυηθεί κάποια ζητήματα και να κάνει πράξη αυτά τα οποία είπε. Παραδείγματος χάρη, τους διορισμούς στα νοσοκομεία για τους εκπαιδευτικούς. Για τους νοσηλευτές, 10.000 νοσηλευτές. Άρα για γιατρούς δεν λέει τίποτα, για διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία δεν λέει τίποτα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ασφάλεια, καθαριότητα των νοσοκομείων, αυτό που είναι όλα σε άθλια κατάσταση. Κοιτάξτε, λέει. Όταν βλέπει φως μπαίνει. Ναι, σε αυτό το πράγμα υπάρχει. Το πρόγραμμα της λέει ότι θα πρέπει να φτιαχτούν τα νοσοκομεία, το οποίο αυτό είναι προβληματικό, γιατί ξέρετε ότι τα νοσοκομεία μας είναι παλιά και πρέπει να γίνουν καινούργια νοσοκομεία, γιατί και κοστίζουν πάρα πολύ το να φτιαχτούν. Άσε που δαγκώνουν και τα μικρόβια. Και ακριβώς υπάρχουν νοσοκομιακές λοιμώξεις, που αυτό είναι ένα προβληματικό. Άρα η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, θα πρέπει σε αυτή την περίοδο, γιατί ακριβώς είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο προφανώς θα πάρει ένα ίσως μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το 41% το οποίο πήρε, να εξειδικεύσει το πρόγραμμά της και να έχει σημαντικές δεσμεύσεις, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και μετά ακριβώς εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι μια πιθανή κατέρευση του κομματικού συστήματος. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε, γιατί ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα το οποίο αναδείχθηκε μέσα από τη διαιρετική τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο την περίοδο 2010-2012. Από τη συγκυρία. Ακριβώς. Δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να το μετασχηματίσει όχι σε πολιτική, αλλά κυρίως σε οργανωτική υπόσταση στην κοινωνία. Δηλαδή, και το είδαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό. Δεν έχει τίποτε. Ακριβώς. Έχει... Ακόμα είναι ΠΑΣΟΚ η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δεξί, είναι ΠΑΣΟΚ. Έχει περίπου 8%. Στην τοπική αυτοδιοίκηση στις προηγούμενες εκλογές, το οποίο όμως είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό το οποίο έχει στο συνδικαλισμό και ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το οποίο το έχει στις φοιτητικές νεολαίες που δεν έχει σχεδόν τίποτα. Άρα λοιπόν, ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο εμείς το πρότυπο που ξέρουμε στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα μαζών, αυτό το πράγμα δεν έγινε. Άρα λοιπόν, έγινε ουσιαστικά ένα κόμμα, ας το πούμε, ελίτ, με κυρίως την προσωπικότητα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θεωρώ ότι τώρα
είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Δηλαδή... Εδώ είναι η διαφωνία μου με τον Γιώργο. Θεωρώ το πιο χαριζματικός από τους Σιριζέους μακράν είναι ο Τσίπρας. Εγώ συμφωνώ με τον καθηγητή. Αυτό μου, ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας. Ξέρετε, και αυτό έχει να κάνει με την ομάδα. Η ομάδα και θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι είναι με την Έφη Αχτσιόγλου ο Γιώργος και δεν τρέπεται να το πει. Έχει να κάνει. Η Σοφία Ζαχαράκη. Η Σοφία Ζαχαράκη είναι στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις. Προ στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αν το προσυλλατήσει ο Τσίπρας. Οι ομάδες έχουν να κάνουν με ταυτίσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι απευθύνεται παραδοσιακά σε ένα ακροατήριο, το οποίο το ακροατήριο αυτό είναι Πασόκ. Έτσι, κακά τα ψέματα, η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 και μετά έχει να κάνει με το γεγονός ότι προσέλκυσε κυρίως ψηφοφόρους οι οποίοι παραδοσιακά ήταν μέλη ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν από αυτή την ομάδα... Οι οποίοι έφυγαν μέσα σε ένα μήνα, τους έβλεπα, γιατί ξέρω πολύ τέτοιο κόσμο, κάθε μέρα και ένας γνωστός μου πήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, φύγει πριν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταρρεύσει κοινοβουλευτικά. Βέβαια. Και πολλοί βουλευτές του ψάχνονταν το πού θα πάνε. Κάποιοι πήγαν στη Δημάρ που φαινόταν τότε ότι αναδεικνύεται κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η αλλαγή μεταξύ Δημάρ και ΣΥΡΙΖΑ έγινε τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές του 2012. Και μετά και τις δεύτερες εκλογές. Όταν κάνει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα σε αυτό, συγγνώμη, και το οποίο βλέπω είναι ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι ένας κλασικός ΠΑΣΟΚος, ας το πούμε έτσι, να ταυτιστεί με κάποιον από την ομάδα που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρώ ότι και αν το πούμε στην γεωστρατηγική, που δεν είμαι τόσο καλός, αλλά μ' άρεσε αυτό το παράδειγμα, έχει πέσει την παγίδα του Τάκη του. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό είναι όταν μια κυβέρνηση χάνει την νομιμοποίηση, μετά ό,τι και να πει δεν περνάει στο ακροατήριο. Άρα κόσμο να πάρει πίσω από το ΠΑΣΟΚ είναι αδύνατο με αυτή τη στρατηγική σήμερα ο Τσίπρας, έτσι? Κοιτάξτε, η στρατηγική θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη αυτοκριτική, να κατανοήσει τα αίτια της ΣΥΤΑΣ και του 2019. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Και το γεγονός ότι αυτό το πράγμα προσπαθεί πάλι με τα ίδια υλικά, με την ίδια λογική, δηλαδή την προσωπική του πολιτική, την προσωπική του στρατηγική, την προσωπική του σφραγίδα, να τη βάλει σε ένα κόμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, που η πολιτική παράδοση του κόμματος αυτό πρέπει να είναι το αντίθετο. Δηλαδή τι είναι? Θα πρέπει να είναι η οργανώση στην κοινωνία και το άνοιγμα της οργάνωσης και της πολιτικοποίησης του κόσμου από την κοινωνία. Προσπαθεί να το κάνει με άλλα πρόσωπα αλλά με τα ίδια υλικά. Και αυτό νομίζω ότι δεν οδηγεί σε καλό. Άρα, αν κάνετε μία πρόβλεψη, ο Γιώργος που είναι επικοινωνιολόγος, αποκλείεται να αυξήσει τα ποσοστά το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Λίγο πιο κάτω μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι λένε οι δημοσκόποι. Εγώ εμπιστεύομαι τους δημοσκόπους. Και εκτός από το δημοψήφισμα, νομίζω ότι επί της ουσίας δεν έχουν χάσει. Και το 12 βασικούς. Και το 12. Το 12 έχω άλλη άποψη. Το 12 ήταν. Το 9 χάσει. Το 9. Εγώ κοιτάξτε, είχα τότε την δυνατότητα να μιλάω με τους δημοσκόπους σε δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονταν. Και το 9, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες τρεις μέρες, άνοιξε η διαφορά απόλυτα, γιατί θεωρήθηκε ότι ο Καραμαλής έβαλε φρένο και ότι δεν πήγαινε να διεκδικήσει τότε την εξουσία με τον ρυθμό που θα ήθελε. Άρα ο κόσμος έδωσε τη δύναμη στον Γιώργο Παπανδρέου να κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Και το 12, εγώ το 12 σας διαβεβαιώ ότι έβλεπα κάθε μέρα που περνούσε να πέφτει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να ανεβαίνουν αντισυστημικά κόμματα. Το έβλεπα, το ξέρω. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι δημοσκόποι κάναν καλά τη δουλειά τους, εκτός του δημοψηφίσματος. Μετά τις αναλύσεις σας είναι η ώρα της Σοφίας Ζαχαράκη. Γιατί μπήκε ο Πύχης, εσείς τον βάλατε πάρα πολύ ψηλά. Και τώρα τελειώνουμε με το φταίγανε οι προηγούμενοι, κύριε, με ενοχλούσε ο συμμαθητής για τα τρένα, έφταιγε ο συνδικαλισμός του ΠΑΣΟΚ και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και ο Κουμπάρος που είχε μπει του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, διοικητής. Τελειώνουν αυτά τώρα. Επίσης για τα νοσοκομεία, το ψηλό στον κόρφο σας. Φοβάμαι για την τύχη αυτού που θα γίνει υπουργός υγείας. Για τα νοσοκομεία, ο κόσμος θα περιμένει σε 6 μήνες να δει νοσοκομεία, που τώρα δεν έχουμε. Θα περιμένει να δει δημόσια παιδεία της προκοπής. Όλα αυτά. Ποια πρέπει να τα απαντήσετε σε σύντομο χρόνο? Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο One Channel για τη βραδινή σας ενημέρωση με τη δυνατή ομάδα των σχολιαστών, στην οποία προστέθηκε απόψε μία νέα βουλευτής, υπουργός όμως, η οποία σάρωσε στην περιφέρειά της. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι είναι πολύ σπουδαίο να εκλέγονται σε πρώτες θέσεις νέες γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι η δημοκρατία μας οριμάζει. Λοιπόν, Σοφία Ζαχαράκη, σας έθεσα το ερώτημα
ότι πλέον, το λένε κάθε βράδυ σχολιαστές και αναλυτές και δημοσκόποι, ότι πλέον δεν έχει το άλλο τη Νέα Δημοκρατία, έφταιγε ο συμμαθητής μου προηγούμενος ο Αλέξης. Έφταιγε παλιά το κακό Πασόκ. Τώρα λοιπόν, σας ψήφισε ο κόσμος, αλλά γιατί σας ψήφισε? Πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να φτιάξετε τα τρένα. Πιστεύω ότι εσείς μπορείτε να φτιάξετε τα νοσοκομεία. Μπορείτε. Έχετε πάει στον Ευαγγελισμό πρωί, τώρα είναι σχηματικό, δεν κάνω εξυπνακισμό. Πήγα και πριν από μια εβδομάδα σε εφημερία, πρέπει να σας πω. Ευαγγελισμό το πρωί, 8 η ώρα, μετά από εφημερία πήγα, είχα να πάω 10 χρόνια, τρόμαξα. Η μυρωδιά με έπιασε από κάτω από την πολυκοσμία. Και μάλιστα μου είπε η γιατρός που με είδε, μου λέει: συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτόν τον όροφο, όλοι στο διάδρομό μου είναι με COVID και δεν είχαν πολλού να τους βάλουν. Νομίζω το στοίχημα ούτως ή άλλως της υγείας, γιατί να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θα απαντήσω και στα δύο ερωτήματα και μου θέσετε δύο ερωτήματα και εγώ την πήγα την κουβέντα αλλού, τα έχω συγκρατήσει. Η υγεία θα είναι προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν θα ζήλευα αυτόν που οι Έλληνες πολίτες θα εξέλεγαν έτσι ώστε να έχει και την αρμοδιότητα και το χαρτοφυλάκιο. Αυτόν θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τον λυπάμαι αυτό. Όποιος εκλεγεί, εμείς λέμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την. Δεν είναι και νέος ο Αλέκος Παπαδόπουλος, θα τον πάρετε μεταγραφή. Θα τον πάρετε πίσω. Αυτός λοιπόν που θα έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο, αυτός αυτή, σίγουρα θα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Συγχρόνως θα έχει και πολλά εργαλεία. Γιατί το λέω αυτό? Συζητήσαμε πριν για την προγραμματική, αν μη τι άλλο, ετοιμότητα. Εγώ να πω ότι πέραν του προγράμματος των 28 σελίδων υπάρχει δευτερογενές υλικό σε κάθε θεματική ενότητα, το οποίο είναι αρκετά αναλυτικό. Και μάλιστα το 19 θήτευσα από το 16 για κάποιους μήνες και διευθύντρια κυβερνητικού προγράμματος. Είχαμε εκατοντάδες εθελόντρες και εθελοντές και τους ευχαριστώ και τότε, γιατί μπορέσαμε να συνθέσουμε ένα λόγο. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Πάντα όταν είσαι στην εξωματική αντιπολίτευση, ίσως και ο χρόνος ή η ζέση για να καταρτιστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι, θα έλεγα, πιο γενναιόδωρος. Αλλά και τώρα, επειδή το παρακολούθησα από κάποια απόσταση, θα σας έλεγα ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Πάω όμως στο θέμα της υγείας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή ανησυχεί. Ο κόσμος πότε θέλει το κράτος? Στην πιο δύσκολη στιγμή του. Το θέλει εκεί που το έχει περισσότερο ανάγκη. Πράγματι, ήμουν και εγώ στον Ευαγγελισμό πριν από λίγες μέρες, είδα το κομμάτι της εφημερίας, θα έλεγα, όταν μια απαιτητική. Τι τραβάνε οι γιατροί? Αυτοί είναι ήρωες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία είναι ήρωες. Και πρέπει να το πούμε, επειδή πολλές φορές είναι εύκολο και το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και τους δίνουμε το 1/3 του μισθού από αυτόν που έπαιρνε ο Μπάρμπα Βασίλης ο σταθμάρχης, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. 453 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή θα διαχειριστεί. Ήδη τρέχουν διαγωνισμοί, να το ξέρουν και οι πολίτες. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για το αύριο. Από το ΤΑΙΠΕΔ, για να μπορέσουν να τρέξουν διαγωνισμοί για την αναβάθμιση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, αλλά και τη δημιουργία κέντρων ψυχικής υγείας. Μην το ξεχνάμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, για να έχουμε και το κομμάτι των υποδομών αναβαθμισμένο. Και βέβαια οι 10.000... Θα φτιάξετε νέα κτίρια ή θα αναβαθμίσετε τα παλιά? Θα αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Προφανώς αυτή τη στιγμή να η κοινωνία είναι έτοιμη να το πληρώσει. Αν τη πείτε, το κάνουμε γι' αυτό. Για αρχή στην κοινωνία. Και το κάνετε και με διαφάνεια. Πρέπει να πούμε, κύριε Πολίτη, από πού θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έπαψε ο χρόνος και θεωρώ ότι 21 Μαΐου είναι χαρακτηριστικό χρονικό σημείο που θα λέμε ναι, θα το κάνουμε. Ο άλλος μας ρώτησε πώς θα το κάνεις. Ναι, ναι. Και θέλει να απαντάμε με απόλυτη ακρίβεια. Όπως απαντήσαμε, επειδή μιλήσαμε για την παιδεία και καλωσορίσαμε 28.000 νέους εκπαιδευτικούς στα δημόσια σχολεία, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα διορίσαμε καινούριους 3.447 εκπαιδευτικούς, για να μην ξεκινούν τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν κατά 93% στα δημόσια σχολεία με κενά τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο. Γιατί διορίζουμε για πρώτη φορά, νωρίτερα από ποτέ, τους αναπληρωτές μας τέλος Αυγούστου. Γιατί ο κόσμος θέλει λογοδοσία. Και εγώ αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Η υγεία λοιπόν πρώτο και η παιδεία δεύτερο. Υγεία, πείτε με την υγεία, έχετε πρόγραμμα συγκεκριμένο, έχετε τεχνοκράτες που φέρατε από το εξωτερικό, πώς θα το κάνουμε, πώς θα το στήσουμε αυτό? Μα ήδη ομάδες εργασίας οι οποίες λειτουργούν, αλλά και άνθρωποι. Υπάρχουν ομάδες εργασίας που δουλεύουν για την υγεία το, τώρα. Και το κυβερνητικό πρόγραμμα, εννοείται. Πέραν των ανθρώπων που θήτευσαν στα Υπουργεία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υποκρύπτεται η ιδιωτικοποίηση πίσω από αυτά που λέτε. Μπορεί να μας διαβεβαιώσετε ότι τα κρατικά νοσοκομεία θα παραμείνουν κρατικά με γιατρούς και νοσηλευτές καλοπληρωμένους? Είναι fake news, γιατί για πρώτη φορά υπήρξαν αυξήσεις στο μισθό των γιατρών. Θα μου πείτε, μα κυρία Ζαχαράκη, το 10% αυτή τη στιγμή τι θα κάνει τη διαφορά? Έκανα τη διαφορά όμως όταν πήραν ειδικό επίδομα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα επίγοντα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκείνη τη στιγμή τη μεγαλύτερη ευθύνη, αν θέλετε, για έναν άνθρωπο ο οποίος θα επιζητήσει την άμεση ανάγκη. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο οποίος θα πάει στην παραμεθόριο, σε ένα πιο δυσπρόσιτο, θα έλεγα, μέρος και νοσοκομείο, έχει αυτή τη στιγμή ειδικό επίδομα. Ή ότι θα πρέπει να συμπράξουμε. Αυτό κάποτε πρέπει να το κάνετε. Κυβερνήσατε τώρα 4 χρόνια. Στη Λευκάδα μας έφτιαξε το Πασόκ
ένα υπέροχο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχει άλλη επαρχία τόσο ωραίο νοσοκομείο. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν πάει κανείς στη Λευκάδα. Γιατί λέει, άμα πάω εδώ πέρα, πώς θα μάθω την τέχνη, ποιος θα με διδάξει. Το νομοσχέδιο. Δεν μπορεί να βρούμε γιατρό να έρθει. Αν του δώσεις όμως αντί για 1.500-3.500, προφανώς θα έρθει ο άνθρωπος. Γι' αυτό αυξήθηκαν οι μισθοί για αυτούς οι οποίοι υπηρετούν πραγματικά στα μακρινά, στα απομακρυσμένα και στα νησιά. Και βέβαια θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Τα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή στους νέους γιατρούς για να πάνε ακριβώς να υπηρετήσουν στο Καρπενήσι, που έγινε 8 φορές πρόσκληση για ειδικότητα και δεν πήγε κανείς, την ίδια στιγμή στη Λευκάδα ή ακόμα και στα μέρη τα οποία βλέπουμε ότι φεύγει ο τελευταίος γιατρός για να μπορέσει να πάει. Άρα, υγεία, παιδεία, τα εθνικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν πίσω και το ζήτημα, εγώ θα σας πω, των νέων ανθρώπων, γιατί μας παρακολουθούν πολύ. Το θέμα της στέγασης, αυτό το καινούργιο πρόγραμμα, το στέγη μου, για να μπορέσουμε μετά από χρόνια οι γενιές που αποστερηθήκαμε τη δυνατότητα να ονειρευθούμε, βλέπουμε τη στενοπό των προσδοκιών μας μετά τις κρίσεις. Δεν παντρεύεται κανένα παιδί τώρα, γιατί τα λέμε δεν έχουμε νέος. Πώς να παντρευτεί με 800 ευρώ που θέλει ενίκιο 900 για να διάρει στα πατήσια, πού θα κάνει οικογένεια αυτό το παιδί? Απαντάμε σε αυτό το νέο παιδί, το οποίο είναι δυνάμει αυτή τη στιγμή οικογενειάρχης, ότι επειδή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλέον τα μαγικά ραβιά, γι' αυτό λοιπόν αυξήσαμε 3 φορές τον κατώτατο μισθό. Χαρήκαμε που είδαμε μέσα από την Εργάνη ότι ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα έχει ούτως ή άλλως ανέβει κατά 17% την τελευταία τριετία. Και ευελπιστούμε να πάμε στα 950 ευρώ τον κατώτατο μισθό στο τέλος του 27, αλλά να αυξηθεί και στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Το συνδέω με την πρώτη ερώτηση. Ναι, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Πήραμε ένα φάκελο σήμερα, πρέπει να σας πω. Όλα τα στελέχη τα οποία κληθήκαμε με περιοδικά. Τι θα λέτε, θα πάτε σε ένα χωριό στην Ιθάκη, έμαθα. Τι θα τους πείτε εκεί? Συγκεκριμένα στην Ιθάκη θα θυμίσουμε πρώτα απ' όλα τι έγινε για τον Ιαννό. Γιατί αν ρωτήσετε ακόμα και τα στελέχη της αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει παραδοχή ότι τα χρήματα δόθηκαν και αμέσως, αλλά συγχρόνως και σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε ότι πλέον η διαχείριση των πόρων είναι με πρώτο και δεύτερο βαθμό. Δουλεύουμε συνεκτικά έτσι ώστε και να είμαστε συνεπείς στον άνθρωπο αυτός ο οποίος επλήγει από την κλιματική κρίση, που θα έχουμε πολύ περισσότερα δυστυχώς συμβάντα από εδώ και πέρα, και συγχρόνως θα συνεχίζουμε να συνδράμουμε και στο κέντρο υγείας και στα σχολεία, έτσι ώστε αυτός που επέλεξε να μείνει εκεί να μην μετανιώνει αυτή την επιλογή. Είδατε πριν από λίγες μέρες είχαμε τις εκλογές και βλέπαμε τις πρώτες καρτέλες των εκλογικών τμήματων. Είδατε τη σύγκριση μεταξύ του πληθυσμού το 19 και το 23. Δεν ήταν πραγματικά καταιγιστικό αλλά συγχρόνως αποκαρδιωτικό ότι έχουμε αυτό το πρώτο παράδειγμα μπροστά μας, το είδαμε, του κομματιού του δημογραφικού. Ο οποίο δεν το έχει η Τουρκία, έτσι. Ας μαλώνουμε λοιπόν για τον Ανδρέα. Το λέγαμε χτες, Αντώνη, εδώ στην εκπομπή. Το 60% του πληθυσμού είναι νέοι άνθρωποι στην Τουρκία. Έτσι. Γεννά ο κόσμος. Δείτε και κάτω προς τη Σαουδική Αραβία, δείτε και αυτές τις χώρες. Κάθε χρονιά χάνεται μία πόλη στην Ελλάδα, 60.000 κατοίκων. Και όσο μαλώνει, και γι' αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι είναι στρατηγικό, αν θέλετε, αδιέξοδο. Όσο μαλώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασό και τον Ανδρέα, άρα δηλαδή για όλα τα διλήμματα του παρελθόντος, πείτε μου ποιο απαντά στα τωρινά ζητήματα. Ποιο απαντά αυτή τη στιγμή στην κλιματική κρίση, στο δημογραφικό, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, στις νέες δουλειές οι οποίες θα δημιουργηθούν, στις παλιές που θα χαθούν. Για αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν με ενθουσιασμό. Και τα απαντάει η Νέα Δημοκρατία, αυτά λέτε. Περισσότερο ασχολούμαστε πάντως με το μέλλον, να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Πάντως τα βάζει στην ατζέντα. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα έβαλε και ο Πρωθυπουργός και η κυρία Ζαχαράκη, και είναι παρήγορο αυτό. Τα βάζουν στην ατζέντα χωρίς ακόμα όμως να έχουμε ακούσει λύσεις και μεγάλες πρόπτικες για αυτά τα ζητήματα. Τώρα μια που πήρε το λόγο. Αυτό που εισπράττω στην κοινωνία, το όχι στην παντοδυναμία Μητσοτάκη, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να πιάσει. Γιατί θα το λέει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μαζί. Και η παντοδυναμία Μητσοτάκη είναι απαραίτητη για να έχουμε κυβέρνηση. Γιατί αν πάει στο 39 από το 41, που είναι πολύ ψηλό ποσοστό, αλλά μπουν 7 κόμματα στη Βουλή, που είναι πολύ πιθανό να μπει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Νίκη, και πέσει στο 39, δηλαδή κάτι λίγο Μητσοτάκης, δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό σαφές, νομίζω πρέπει να το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να το διαχειριστεί καλύτερα. Το πρόβλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο ίδιος του εαυτός. Ο πύχης που έβαλε, ο οποίος είναι πάρα πολύ ψηλός. Άρα πρέπει να περάσει σαν τους άλτες του ύψους. Νόμο, δεν κατάλαβα ποτέ. Σαν τους άλτες του ύψους που βάζουν τον πύχη, ας πούμε, στο 2.30. Ναι. Και χάνουν την πρώτη προσπάθεια και μετά το βάζουν στο 2.37. Ναι. Νομίζω ότι τον έβαλε ψηλά ο ίδιος τον πύχη, αλλά θα τον περάσει. Γιατί ο κόσμος ξέρει τι θέλει. Αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ όριμος ο κόσμος και στην
ψήφο του και στον τρόπο που αντιμετωπίζει. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα μπορέσει να επικοινωνήσει η Νέα Δημοκρατία? Προσέξτε, παιδιά, εντάξει, αλλά αν χάσω μια μισή μονάδα και μπουν και δύο κόμματα στη Βουλή που είναι ένα βήμα στο νομίζω να μπουν, θα μπορέσει να το επικοινωνήσει και για έναν ακόμα πρόσθετο λόγο. Αυτό που είπες, ότι τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, μιλάνε για το χθες και τσακώνονται μεταξύ τους για το πιο. Ταυτίζεις το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, στον πολιτικό λέω, λόγο. Ότι μιλάνε για το χθες. Για την κληρονομιά του Ανδρέα. Είναι μια κουβέντα που ελάχιστους αφορά. Επίσης, αυτό που διαπιστώνω στο εκλογικό σώμα είναι ότι είχε αλλάξει. Βγήκαν 600.000 παλαιοί ψηφοφόροι από το 2019 και μπήκαν 450.000 νέοι ψηφοφόροι. Είναι και λάθος σύνθημα. Τα δύο κόμματα συζητάνε για το 1981. Ο Μητσοτάκης συζητάει για τα θέματα που μας είπε η κυρία Ζαχαράκη, για την κλιματική αλλαγή, για την τεχνητή νοημοσύνη και για τις δουλειές των νέων ανθρώπων. Και τα δύο κόμματα τσακώνονται ποια είναι πιο πολύ αντί Νέα Δημοκρατία, αντί Μητσοτάκης, αντί δεξιά, σε μια κουβέντα που πια, κατά την άποψή μου, έχει μηδενική αξία. Νομίζω ότι η κοινωνία δεν συζητάει. Έχει μηδενική αξία, Γιώργο, το έχω δει στην πράξη, στο έχω πει κατηδίαν. Στο Πανεπιστήμιο για χρόνια δίνω τις ίδιες εργασίες που είχα πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Από την εμπειρία μου, με παραδείγματα, δεν τους ξέρουν πια οι φοιτητές. Και φτιάχνω άλλα πράγματα τώρα με Μητσοτάκη, Τσίπρα, μήπως τους προσεγγίσω με πρόσωπα που γνωρίζουν σήμερα. Άρα να μιλάμε για την κληρονομιά του Ανδρέα, δεν καταλαβαίνει κανείς νέος τι σημαίνει αυτό. Άρα στο δίλημα για κάποιον νεότερο άνθρωπο να συζητήσουμε για το χθες ή το προχθές ή το αύριο, νομίζω ότι έστω και αναγκαστικά θα επιλέξει το αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη Παπαγιαννίδη, το ερώτημα που θα τίθεται κάθε βράδυ από εδώ και πέρα είναι αν ο Μητσοτάκης θα καταφέρει να κρατήσει, γιατί έχουμε και την αποχή μπροστά μας, έτσι. Έχουμε τα μπάνια, έχουμε την χαλάρωση του κόσμου, έχουμε την κόπωση του κόσμου. Θα καταφέρει ο Μητσοτάκης να κρατήσει το 41 για να πάρει την αυτοδυναμία? Ενώ λοιπόν θα μιλάμε γι' αυτό, ναι, και καλά θα κάνουμε να μιλάμε, όπως θα μιλάμε και γιατί για τη ζωή. Όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, με ποιον θα συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης, τώρα λέμε θα κρατήσει το 41. Γιατί ο Ανδρουλάκης του είπε και δύο βουλευτές να θέλει, εγώ δεν σου τους δίνω. Λοιπόν, εντάξει, πολλά πράγματα λέγονται τα οποία θα πρέπει να τα περιμένουμε να υποθούν το βράδυ που θα προκύψει, αν προκύψει το πρόβλημα. Θα συζητάμε λοιπόν γι' αυτό, θα συζητάμε και για τη ζωή, θα συζητάμε και για την νίκη. Ξέρετε όμως κάτι. Η ζωή είναι μια ανανάσα στο να μπει μέσα. Η νίκη βλέπω ότι πριονίζεται. Οι συνέπειες θα δούμε, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Υπάρχει προσπάθεια πριονίσματος της νίκης. Σε αυτούς τους περίεργους χώρους δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το πριόνισμα βοηθάει να πέσει ο άλλος. Καμιά φορά βοηθάει και να εκτοξεύσει. Θα περιμένω δε και με πολύ ενδιαφέρον να δω πόσα λεπτά θα περάσει ιδιωτικά με την αξιονεστή την εικόνα ο Μητσοτάκης που θα πάει στο Άγιον Όρος. Προσέξτε όμως τώρα. Υπάρχει είναι δύο μονές στο Άγιο Όρος που πάει στη Σιμονόπετρα όμως. Δεν πάει στις Καριές για να είμαστε εδώ. Δεν θα πάει να δει. Ναι. Όλη αυτή η ιστορία κατευθύνεται από δύο μονές. Η παρουσία, και με ύποπτα νομίσματα που πάντως δεν είναι ευρώ και δολάρια. Η παρουσία πολιτικών ηγετών, είτε έχουν το πιστεύω τους είτε δεν έχουν, στην κατανυκτική και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους είναι κάτι ενδιαφέρον, κόμμα όταν γίνεται μακριά από εκλογές. Ελάτε όμως ένα λεπτό να πούμε για κάτι άλλο. Η γκρίζα καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν σωστή. Η λάθος, απέτυχε. Ο κόσμος πάντως έβαλε χ. Όμως, η τράπεζα θεμάτων που κατέρευσε δεν ήταν σε κανένα σχεδιασμό οχυρωμένη. Και υπήρξαν παιδιά. Οι hackers μπήκανε σήμερα και κάνανε τη ζημιά. Όχι. Το Υπουργείο είπε ότι μπήκαν οι hackers. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες παιδιών περιμένανε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή μιλήσαμε καμιά στιγμή για το θέμα των σιδηροδρόμων, ακούστε κάτι. Υπάρχει ένα μέρος στην Αθήνα που λέγεται Ταύρος. Απέχει 4 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα, 3 από την Ομόνοια. Είχα πάει λοιπόν στον Ταύρο. Ανάμεσα από εργατικές πολυκατοικίες, περνάει μία γραμμή του τρένου. Επειδή βιαζόμουν γιατί πήγαινα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, βλέπω μπροστά μου σταματημένα πολλά αυτοκίνητα. Όχι, λέω, πώς θα περάσουμε. Τι είχε συμβεί? Είχαν κατέβει οι μπάρες. Εντάξει. Διότι περνάει σε αστική περιοχή. Βέβαια. Τρένο. Αφήστε το αυτό. Περίοδο του Τρικούπη. Αφήστε το αυτό. Βλέπω λοιπόν
να περιμένουμε. Να περιμένουμε, να περιμένουμε, να περιμένουμε. Ένας ευσταλής κύριος, φορούσε και ωραίο καπέλο με τη στολή του, με μια κόκκινη σημαία, ήλεγχε ότι δεν θα σπάσει κανείς την μπάρα να περάσει. Μετά από λίγο, τσουκου, 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 περνάει ένα πολύ σύγχρονο τρένο, νομίζω ήταν ο προαστιακός. Περνάει, περιμένουμε. Και περιμένουμε, και περιμένουμε, και περιμένουμε. Μετά από δύο λεπτά, τρία, περνάει τσουκου, 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 από την άλλη κατεύθυνση ένα άλλο τρένο, πάλι του προαστιακού, υπερσύγχρονο. Περνάει και αυτό. Και περιμένουμε, και περιμένουμε. Ο συμπαθέστατος σιδηροδρομικός, με ταχύ βήμα, κάνει τα 8 βήματα, ανεβαίνει πάνω σε ένα πόντιο και μπροστά σε όλους μας κάνει τη μανιβέλα έτσι για να σηκωθούν οι μπάρες. Προσέξτε, φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν έπρεπε να είναι αφύλακτη η διάβαση. Ναι. Δεν θα πω ότι έπρεπε μέσα σε 4 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σε 5-4 χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα και σε 4 χρόνια κτλ. Να γίνει μια υπογεία διάβαση. Ξέρω τι θα πει. Κατασκευάζω σιδηροδρομικό έργο στην Αθήνα, αλλά παρόλα αυτά η εικόνα αυτή της μανιβέλας και του συμπαθέστατου ανθρώπου με την κόκκινη σημαία για να σταματήσει, μην τρελαθεί κάποιος και περάσει από κάτω, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς ανάλυση, είναι προς αλλαγή γρήγορα. Και ίσως η μανιβέλα με ένα κουμπάκι με 300.000 θα μπορούσε να σηκώνεται για την εικόνα. Μακρηγόρησα και με συγχωρείτε. Άρα, κύριε καθηγητά, καταλήγουμε ότι είναι σε πολλά θέματα πίσω η Ελλάδα. Και ο Μητσοτάκης έδωσε την υπόσχεση ότι εγώ θα τα κάνω. Πάντως. Γιατί μετά τα Τέμπη κουβεντιάζαμε σε αυτό το τραπέζι ότι θα καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά έγινε το ανάποδο. Είπε ο κόσμος, κοίταξε, παιδί μου, είναι χάλια τα τρένα, σκοτωθήκαν τα παιδιά μας. Αλλά αν κάποιος μπορεί να τα φτιάξει, αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Για σκέψου να μην τα φτιάξει. Πάντως, γιατί και να λέει συνδικαλιστές, ο υπουργός που του είπα, ο διοικητής του ΟΣΕ που ήταν κουμπάρος του υπουργού. Κουμπάρος του υπουργού ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί Μητσοτάκη ήταν ένας φίλος του Μαξίμου. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ήταν αξιοκρατικοί οι διορισμοί. Για να είμαστε σίγουροι. Πάντως σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να κάνει την κυρία Ζαχαράκη υπουργό υγείας. Γιατί ακούγοντας. Όχι, γιατί ακούγοντας. Θα σας πω, γιατί ακούγοντας τον προηγούμενο υπουργό υγείας. Νομίζω ότι συμπαθεί. Όχι, όχι, θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ακούγοντας προεκλογικά την Τετάρτη πριν από τις εκλογές, τον κύριο Πλεύρη είπε ότι εμείς σταματήσαμε τα ράντζα στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί ακριβώς στέλνουμε τους ανθρώπους που έρχονται και είναι υπεράριθμοι στις ιδιωτικές κλινικές. Και αν αυτό δεν είναι μια τάση ιδιωτικοποίησης, δεν ξέρω τι είναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι. Το στέλνουμε στους ιδιώτες. Ακριβώς. Το δεύτερο, το δεύτερο είναι. Καθηγητά, όχι, συγγνώμη. Τον άκουσα. Το είπε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που οι ιδιωτικές κλινικές μπήκαν στο δημόσιο σύστημα. Ακριβώς. Δηλαδή, με συμβάσεις. Δηλαδή το κράτος τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα σε έναν απλό ασφαλισμένο, όταν δεν βρίσκει κλίνη στο δημόσιο, να πηγαίνει δωρεάν. Φυσικά. Στην ιδιωτική κλινική. Αυτό δεν ιδιωτικοποιεί αυτό. Αυτό είναι κρατικοποίηση των ιδιωτικών, εντάξει, αν θέλετε να το πω. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει το νοσοκομείο της Κομωτινής, το οποίο άλλαξε χρήση και έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Όπως, άρα λοιπόν υπάρχουν και τα κτίρια τα οποία είναι σημαντικά, γιατί παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο έγινε, εντάχθηκαν τα κτίρια του νέου Πανεπιστημίου της Κομωτινής, σταμάτησε. Γιατί το κράτος δεν έχει να δώσει το 15% της συμμετοχής του μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να τα δει, να ενσκύψει και πραγματικά οι πολίτες θέλουν απαντήσεις. Αυτό το πρόβλημα και ότι βεβαίως συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και αυτό φυσικά διότι ήταν κυβέρνηση για 4,5 χρόνια, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι σε ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη. Η μανιβέλα θα μπορούσε να την είχε αλλάξει πάντως αυτά τα 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία που Αντώνης. Αυτό θα έπρεπε να το είχαν αλλάξει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπήρχε η αφορμή και τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν υπογειοποιήσει αυτό το τρένο και να τελειώσει. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αυτό δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, να μην τη το χρεώσει. Αλλά τώρα μπορεί να αλλάξει η μανιβέλα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω και πρέπει να δούμε ότι κατά την άποψή μου το πιο.
προβληματικό ζήτημα το οποίο είχε η Νέα Δημοκρατία και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δει, είναι στη διαδικασία του, του κράτους δικαίου. Δηλαδή δεν είναι, μόνο, δεν είναι τα ΤΕΜΠΗ, γιατί αυτό είναι ατύχημα, μπορεί να γίνει, μπορεί να διορθωθεί. Τα ΤΕΜΠΗ δεν ασχολήθηκαν μόνο οι διανοούμενοι. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό είναι το θέμα της δημοκρατίας και πρώτα και πέρα από τις κομματικές μας προτιμήσεις και τις στρατηγικές των κομμάτων, ακριβώς θα πρέπει το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας. Μέχρι στις 12 θα έχει το λόγο η κυρία Ζαχαράκη. Από τις 12 μέχρι 12 και 5 ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Γιατί, και να το λέω για το ραδιοτηλεοπτικό. 12 σταματάει η κυρία Ζαχαράκη. Αν από αύριο βγάλει τα απαγόρευση, δεν έχει κάποιο την εμφάνιση. Έχετε τρία λεπτά. Κοιτάξτε τώρα, στην παιδεία, επειδή έχετε διατελέσει υπουργός παιδείας. Τώρα, τι στην ευχή έγινε με αυτή την πλατφόρμα σήμερα και ταλαιπωρηθήκαν τα παιδιά? Όχι, ήταν πράγματι επίθεση hackers. Ήταν επίθεση hackers. Ναι, ναι. Και επίσης, επειδή τώρα τα παιδάκια ετοιμάζονται και για τις εξετάσεις και μας παρακολουθούν και οι γονείς τους και τα ίδια, να ξέρουν ότι πρόκειται για διαφορετικό σύστημα μετάδοσης των θεμάτων, των πανελλαδικών εξετάσεων, γιατί είναι σημαντικό να τα διαχωρίζουμε και να μην υπάρχει καμία ανησυχία. Τα παιδιά, μάλιστα τα οποία των γυμνασίων που δεν έδωσαν σήμερα, να ξέρουν ότι θα δώσουν μέχρι 15 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου που σήμερα δεν έδωσαν θα δώσουν αύριο, τα αποτελέσματα θα βγουν την Τετάρτη. Και τα παιδιά των ΕΠΑΛ της τρίτης λυκείου θα δώσουν αύριο και τα αποτελέσματα θα βγουν την ίδια βραδιά. Για να ξέρουν να μην ανησυχούν για το μάθημα το οποίο σήμερα καθυστέρησε ή τέλος πάντων υπήρξε το ζήτημα το τεχνικό. Σε μια περίοδο αν ξαναμπούν οι hackers αύριο, το έχουμε οχυρωμένο το σύστημα της τράπεζας θεμάτων. Σίγουρα, πραγματικά θα έχουν γίνει και έργα αναβάθμισης. Δεν είμαι εκεί να σας πω για το τεχνικό κομμάτι, όμως επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κανένα κενό σε αυτή τη μετάβαση μεταξύ της κυβέρνησης και της υπηρεσιακής κυβέρνησης, όλα ήταν έτοιμα από πριν. Αυτή τη στιγμή τα τρέχουν τα ζητήματα διευθυντές εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας με το Γενικό μας Γραμματέα. Να μην ανησυχούν οι γονείς, κυρίως τα παιδιά τα οποία προετοιμάζονταν τόσο καιρό. Θα υπάρξουν ούτως ή άλλως και μέτρα, σας ανέφερα τις ημερομηνίες, είδα το δελτίο τύπου ούτως ή άλλως από το Υπουργείο Παιδείας για το συγκεκριμένο μάθημα. Αλλά κυρίως για το θέμα. Είμαστε ασφαλείς γενικώς και για τις πανελλαδικές θα τα οχυρώσουμε αυτά. Να προσλάβουμε κανένα hacker δηλαδή, να κάνει τη δουλειά, μα δεν μπορούμε. Είναι πρόγραμμα μετάδοσης. Είναι άλλο πρόγραμμα μετάδοσης. Και είναι αλήθεια. Έχετε δει το κορίτσι με το τατουάζ στην ταινία, έτσι? Ναι, ναι, το έχω δει. Ωραία. Το έχω δει. Οι εξετάσεις μας, το λέω αυτό έτσι για να το ξέρουν όλοι, διαχρονικά βλέπετε ότι είναι από τους θεσμούς που κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί με τις εξετάσεις ή να θεωρεί ότι μπορεί να, πράγματι να λειτουργούν και παράλληλα συστήματα πώς μπορείς να μπεις στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια άλλα έτσι, ιδρύματα. Αλλά από την άλλη δεν είχαμε ποτέ κάποιο ζήτημα έτσι αδιαφάνειας. Δεν αμφισβητείται ο θεσμός. Είναι σημαντικό γιατί συμβαίνει και το θέμα ψυχολογίας. Πολλά παιδάκια αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται και τους ευχόμαστε πραγματικά την καλύτερη επιτυχία. Άρα τους καθησυχάζετε ότι θα λειτουργήσει κανονικά το σύστημα των εξετάσεων. Ακριβώς, και στις προαγωγικές. Δεν έχουμε ζητήματα. Και όταν υπάρχει κάτι, υπάρχει άμεσος τρόπος θεραπείας. Και επειδή μιλήσαμε πριν για την μανιβέλα ή όλα αυτά, να θυμίσω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η μανιβέλα εγώ δεν την ήξερα πάντως. Δεν το πέτυχα αυτό. Θα πάω να το δω τώρα που το παντώνει. Είναι ωραία εικόνα αυτή. Είναι ωραίο ρεπορτάζ. Είναι 35 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Ο σταθμάρχης με τη μανιβέλα. Ναι, 2023. Περνάνε τα λεπτά, όμως είμαστε και 58 και σε λίγο ωραία, θα είναι ωραία. Σαν το παραμύθι. 35 εκατομμύρια για αναβάθμιση και, και στις σύραγγες του ΟΣΕ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν πολλά χρόνια να γίνουν αυτά. Θέματα πυρασφάλειας, ανάπτυξη 65 χιλιόμετρων στις σύραγγες, που είναι σημαντικό έργο έτσι, για το συνδρομικό υλικό. Και βέβαια το σημαντικότερο, για να πούμε έτσι, αν θέλετε και σαν έτσι, σαν ένα επίλογο της σημερινής μου παρουσίας εδώ, ένα πολύ πολύ μεγάλο θέλω των πολιτών, το οποίο είπαν θέλω αλλαγές τώρα. Άρα το μήνυμα το οποίο έχουμε πάρει είναι ότι πράγματι 21 Μαΐου ήρθαν, επιβεβαίωσαν οι πολίτες. Αν θέλετε, μια ψήφο εμπιστοσύνης που έδειχναν, πρέπει να πω και στις δημοσκοπήσεις τα προηγούμενα 4 χρόνια, δεν είχε υπάρξει ποτέ πρωθυπουργός που να είναι πρώτος στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό είναι αλήθεια. Εν ενεργεία και κοιτάξτε πραγματικά έτσι συγκριτικά τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις των προηγούμενων θητιών. Και βέβαια είπαν ένα μεγάλο θέλω για την αλλαγή της ζωής τους, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τους. Αν ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Ιουνίου, το οποίο λέμε να πάνε μαζικά, ό,τι και αν ψηφίσουν να πάνε όμως, να μην υπάρχει εποχή, εμείς υποσχόμαστε να βάλουμε τα δυνατά μας, τον καλύτερό μας σε αυτό, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ζωή των πολιτών. Δίνουμε αυτή την υπόσχεση και νιώθουμε και την ευθύνη αυτής της υπόσχεσης, ο καθένας στο κομμάτι το οποίο έχει θητεύσει ή θα θητεύσει. Παρακαλώ να βγει από το πλάνο η κυρία Ζαχαράκη, ώστε να μην κάψει την εμφάνιση και να κάνει τον επίλογο. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι ένα σοβαρό θεσμό που πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Επομένως, πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του. Και επειδή αύριο περιμένουμε την απόφαση, δεν πρέπει να καεί η εμφάνιση. Αντώνη, τούτων δοθέντων, μπορεί να μου κάνεις μια πρόβλεψη για την προεκλογική περίοδο τώρα, γιατί σήμερα άρχισε κανονικά. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν χαρμολύπης. Ναι.
πιστεύω, τολμώ να πω σχεδόν ελπίζω, ότι όπως η προηγούμενη προεκλογική περίοδος ήταν πάρα πολύ ήρεμη, όσο και αν η τενόρη της πολιτικής, κατανοητό και οι αρχηγοί και οι υποψήφοι βουλευτές θέλουν να κερδίσουν. Ανέβασαν τους τόνους και μερικές φορές ακούστηκαν και πολύ οξύτερες του αναγκαίου πάντως διατυπώσεις. Ο κόσμος ήταν πολύ ψύχρεμος. Αυτή η ψυχραιμία όντως δεν πρέπει να μεταφραστεί σε απουσία από τις επόμενες κάλπες. Και κάνει καλά ο Μητσοτάκης και κάνουν καλά και οι αρχηγοί της αξιωματικής και της μικρής ακόμη αντιπολίτευσης που λένε προς Θεού πάτε να ψηφίστε. Γιατί ανεξαρτήτως από το συμφέρον τους, το οποίο πρέπει να το διακονούν, υπάρχει και η απόλυτη ανάγκη. Όταν βγει το τελικό αποτέλεσμα, και θεωρώ ότι μόνον κακό ανέκδοτο είναι να μιλήσουμε για τρίτες κάλπες, ναι, το 15 Αύγουστο, Κωνσταντίνου και Ελένης, και μετά 15 Αύγουστο τρίτες κάλπες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος το εννοεί, αλλά να έχει βγει ένα αποτέλεσμα με το οποίο όλοι να καθίσουμε να το καταλάβουμε, να καταλάβουμε τι κάναμε, γιατί εμείς είμαστε τα αφεντικά, οι ψηφοφόροι είναι τα αφεντικά. Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες. Ο Γεώργιος Παπανδρέου θύμιζε, ο Γεώργιος, ότι υπουργός είναι κάποιος ο οποίος είναι υπηρέτης, είναι υπό το έργον, δουλεύει για το αφεντικό, το λαό. Μιλούσε και εξαιρετικά ελληνικά. Τώρα, τι λες πίσω-πίσω τέτοια ώρα. Όλοι λοιπόν να συμφωνήσουμε με το τι θα έχουμε ψηφίσει. Αν δεν είσαι φόρμα απόψε, έτσι. Και ξαναψηφίσει. Yeah. Και κυρίως αυτό το οποίο υπόθηκε πριν περί προγραμμάτων ή μη προγραμμάτων, να ξεχάσουμε το ότι η παντοδυναμία ή η ισχύς λύνει τα προβλήματα. Το είπα και προηγούμενη φορά. Αισθάνθηκα ένα εσωτερικό κενό όταν άκουσα το Μητσοτάκη, προεκλογική εκστρατεία έκανε, να λέει ότι πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα καθαρό, γιατί η Ελλάδα πώς θα μπορέσουν να πληρωθούν οι συντάξεις αν δεν έχει ισχυρό πρωθυπουργό. Αυτό ότι δηλαδή μανιβέλα, αλλά οι συντάξεις χρειάζονται πρωθυπουργό για να πληρωθούν. Αλήθεια δεν είναι όμως, Αντώνη. Και τα ράντζα χρειάζονται πρωθυπουργό για να αδειάσουν, για να μην γεμίσουν τα νοσοκομεία. Πρέπει να το ξεχάσουμε και με ταχύτατες διαδικασίες. Να φτιάξουμε κράτος που να μην χρειάζεται. Όχι τα προγράμματα, να γίνει κάτι. Γρήγορα. Να φύγουν τα ράντζα και οι μανιβέλες. Έβγαλες δύο συνθήματα απόψε για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Μην δείξετε γενικό πλάνο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με πολιτικά στελέχη από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Νέα δυναμικά στελέχη, να δούμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο δημόσιο βίο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Είστε πάντα συντονισμένοι στο UnChannel για τη βραδινή σας ενημέρωση και έχουμε τρία πολιτικά στελέχη της νέας γενιάς. Τα επιλέξαμε να είναι έτσι, για να δείτε οι νέοι που μπήκαν στην πολιτική ποια χαρακτηριστικά έχουν. Και επειδή αυτή τη φορά μπήκανε πολλοί νέοι στην πολιτική και πολλές νέες γυναίκες. Το λέγαμε και νωρίτερα με τη Σοφία Ζαχαράκη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Όμηρος Τσάπαλος είναι στην Πρώτη Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Η Τζένι Αρσένη είναι στην Πρώτη Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο καλύτερα να πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν στη Βουλή. Πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Και ο Γιώργος Αποστολόπουλος, επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθηνών. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Οπότε να βγάλει πολλούς βουλευτές, γιατί τώρα έχει μόνο έναν στην Αλφα Αθηνών, έτσι. Αν πετύχει, παρότι πήγατε καλά εσείς, έχει μόνο ένα βουλευτή εκεί, γιατί είναι μικρή η δύναμή του. Ιδιαίτερα στην Αττική δεν πήγε καλά το ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Και πράγματι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει πιο δυνατά στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί μπάζει στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί δεν αρέσετε στα αστικά κέντρα στο ΠΑΣΟΚ? Τώρα βάζετε ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι είναι λίγο διαχρονικό, ναι, το ζήτημα. Και έχει στην επαρχία πήρατε 11, 12, 13 και στην Αθήνα πατώνετε. Γιατί? Είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό στο ΠΑΣΟΚ. Είναι αλήθεια ότι στα συντηρητικά. Και το λέω σε εσάς που ξέρετε καλά την Αλφα Αθηνών, γιατί μια ζωή έχετε προσφορά στο Δήμο της Αθήνας. Δεν είστε ένα πρόσωπο που μπήκε τώρα στην πολιτική. Ασχολείστε με τα κοινά χρόνια, με δράση που την εκτιμούν από όλα τα κόμματα. Τι φταίει λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και δεν μπορεί να παρανάσα? Υπάρχουν δύο έτσι, άξονες λαθών, θα το έλεγα. Ο ένας έχει να κάνει με το γεγονός, μάλλον αιτιών, όχι λάθων, αιτιών.
Η μία ομάδα αιτιών έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία οδηγούν τον κόσμο προς μια πιο συντηρητική αντίληψη, δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα, το μεταναστευτικό, τα ζητήματα καθημερινότητας. Οπότε θα πρέπει εκεί πέρα να κάνεις οπωσδήποτε μια ειδική πολιτική διαχείριση. Αυτή η ειδική πολιτική διαχείριση ακριβώς, η οποία έχει να κάνει, συνδέεται και με την τοπική αυτοδιοίκηση, έλειψε για χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι διαχρονικό και συνδέεται τόσο με τις πραγματικές συνθήκες στα αστικά κέντρα, όσο και με την αντιμετώπιση τους από το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Πρέπει να βρεθούμε πιο κοντά στον πολίτη, να ασχοληθούμε περισσότερο με θέματα καθημερινότητας και με υψηλή πολιτική, βέβαια, που λέμε από πάνω, αλλά η βάση έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά η καθημερινότητα για τον Αθηναίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς, και έτσι, να το συνδέσουμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση, τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν και αυτά ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο πολιτικό κόστος και θα πρέπει να συνδεθούν με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ωραία. Θέλω να πάω τώρα στην κυρία Αρσένη. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η κουβέντα της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου. Με ποιον θα συνεργαστείτε και το αν θα συνεργαστείτε. Καταλήξαμε ότι στη χώρα κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Ο καθένας κοιτάζει το δικό του πράγμα. Και εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι και τα κόμματα της αριστεράς, τα μικρότερα, δεν θέλανε συνεργασίες τελικά. Λέγανε πάντα για... Άρα πάμε σε μια νέα, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος το σύνθημα, σε μια νέα προεκλογική δράση. Έτσι είναι. Με πρόσωπα, με περισσότερη μετριοπάθεια όπως εσείς και λοιπά στην πρώτη γραμμή. Τι θα μας πείτε αυτή την περίοδο, θα ξεδιπλώσετε το πρόγραμμά σας, θα μας πείτε κάτι καινούριο, τι? Καταρχάς, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφές, ξεκάθαρο, με το κοινωνικό κράτος μπροστά, με την δημόσια υγεία, με την υγεία για τον ανασφάλιστο, την νοσοκομιακή περίθαλψη για τον ανασφάλιστο, με τη δημόσια παιδεία. Τα αναφέρω όχι για να αρχίσω να λέω στοιχεία του προγράμματος, αλλά για 2-3 πολύ σημαντικά ζητήματα της αριστεράς που πρέπει να επικοινωνηθούν τώρα διαφορετικά στον πολίτη, για την ξεκάθαρη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που προστατεύει τα σπίτια, που φροντίζει, κάνει μια στεγαστική πολιτική για τα νέα ζευγάρια. Δηλαδή, με απλό τρόπο, τα κοινωνικά αγαθά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την προσπάθεια της απλής αναλογικής. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε κυρίως γιατί είχαμε την απόκρουση από τα άλλα κόμματα. Προχωράμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά με το πρόγραμμα το οποίο... Νομίζω μεταξύ όλων των άλλων, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, και η πολύ κακή σχέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ από το 2012, γιατί υποθήκαν τότε βαριές κουβέντες, τέλος πάντων θέλουν χρόνια να ξεχαστούν. Δεν έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά του την περίοδο, ότι υπήρχε τέτοια πρόθεση. Υπήρχαν συνεχή καλέσματα, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεν ανταποκρίθηκε το ΠΑΣΟΚ πάντα. Δεν έχει νόημα να πάμε πίσω. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά και να μιλήσουμε για ένα δυναμικό ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει σε μια νέα εκλογική μάχη, που έχει μια πολύ σαφή ανθρωποκεντρική πολιτική. Και με τέτοιο κάλεσμα θέλουμε να κάνουμε στους πολίτες για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Αυτό δηλαδή που θα ακούμε κυρίως από το πρόγραμμά σας αυτές τις μέρες είναι η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία και το κοινωνικό κράτος, οι πυλώνες, η παραδοσιακή της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς. Κοιτάξτε, αυτό αυτά είναι θα πάρα αναδείξετε. Πολύ σημαντικό και βεβαίως η καθημερινότητα είναι ζητήματα και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και συνολικά του κόσμου. Την ίδια στιγμή βεβαίως τα ζητήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας. Η ακρίβεια, δεν τη συζητήσαμε καθόλου την προεκλογική περίοδο. Αυτό ήταν από τα λάθη. Ένα θέμα που οι συντάξεις των περισσότερων ανθρώπων τελειώνουν 18 του μήνα, έτσι. Βεβαίως, οι συντάξεις τελειώνουν 18 του μήνα. Η ιστορία με το ΦΠΑ διέλυσε την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν να συζητάμε για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γι' αυτό πια πρέπει να μπει κανείς σε απλή επικοινωνία, με πολύ απλό τρόπο ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα, ώστε ο πολίτης να καταλάβει ότι με αυτά τα βασικά μέτρα μπορεί να διευκολυνθεί η ζωή. Από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα, γιατί σημαντικότερο όλων βεβαίως είναι η υγεία, και θα επαναλάβω αυτό το υγεία για το περίθαλψη για τους ανασφάλιστους που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ουσιαστικότερο θεωρώ.
στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια στους πληστηριασμούς. Να σας ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς? Βεβαίως. Είναι το κόμμα το οποίο μάχεται για αυτές τις ιδέες, για το κοινωνικό κράτος, για την ανθρωπική. Γιατί όπως ξέρετε, αμφισβητήθηκε αυτό πολύ το 2015, αν είστε ευρωπαϊκό κόμμα ή δεν είστε. Σήμερα είστε κανονικά Ευρωπαϊκή Αριστερά. Σαφέστατα, και ξέρετε, ακόμα και αν αμφισβητήθηκε, απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του και με το κόστος, αν θέλετε, που πήρε, ότι είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που υπερασπίζεται τις αξίες και είναι κόμμα που βεβαίως είναι στην Ευρώπη και υπερασπίζεται τις. Και ίσα-ίσα παλεύει και για μια ανθρωποκεντρική Ευρώπη. Εσείς ως πρόσωπο πιστεύετε πάντα στην ενότητα με έναν τρόπο αυτού του χώρου της κεντροαριστεράς που να πιάνει μέσα από το ΠΑΣΟΚ μέχρι πέρα από εσάς? Ως πρόσωπο ρωτάω τώρα, την πιστεύετε αυτή την ενότητα? Γιατί αν αθροίσουμε τις δυνάμεις πέραν από τη δεξιά, το άθροισμα βγαίνει πολύ μικρότερο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε την πολυτέλεια όλοι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία να είστε χίλια κομμάτια. Είναι όμως, δεν θέλω να το δω ακριβώς ως χίλια κομμάτια, όμως είναι μια πραγματικότητα η προσπάθεια της σύγκλησης, τουλάχιστον τούτη εδώ την ώρα, είδαμε ότι δεν πέτυχε. Οπότε πρέπει να πάμε για ένα δυναμικό, ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο βεβαίως φέρει, περικλεί τις προοδευτικές δυνάμεις. Επειδή είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του χώρου, λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία που είστε πολύ νέοι άνθρωποι πια στην πολιτική, εκείνο που απέφυγε να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία, παρότι πήγε εξαιρετικά, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτό, ο λαός σας είπε πάρτε τα όλα, εσείς θα τα αλλάξετε όλα, σας εμπιστεύομαι περισσότερο από τον καθένα. Δεν μας είπατε ακόμη τι θα κάνετε με τις διοικήσεις των κρίσιμων οργανισμών, εκεί που λειτουργεί ακόμη το βαθύ κράτος και θρηνούμε τα τέμπη κάθε φορά. Πριν από λίγο, εγώ έλεγα ο Αντώνης Παπαγιαννίδης πήγε στον Ταύρο και είδε ακόμα με μανιβέλα να ανεβάζει κάποιος τις γραμμές. Εντάξει, έλεος. Και σε πολλά. Περάσανε ΠΑΣΟΚ, πέρασε αριστερά, πέρασε δεξιά, ακόμα με τη μανιβέλα και ένας με μια σημεούλα ο Κακομοίρης να προσπαθεί να μην περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, στους οργανισμούς πια θα τοποθετήσετε, γιατί μπορεί ο κ. Παπανδρέου να έχει φάει ξύλο από παντού και κυρίως από το κόμμα του, αλλά αυτό το έκανε πολύ σωστά. Που άνοιξε τη διαδικασία με το Open Gov το λεγόμενο να μπαίνουν άνθρωποι που έχουν τα προσόντα. Όλοι οι άλλοι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, φίλους, κουμπάρους, κολλητούς. Τελειώσαμε με αυτό? Σε καμία περίπτωση δεν τελειώσαμε. Και αν... Γιατί ο διοικητής του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΣΕ ήταν κουμπάρος του Υπουργού. Και ο διοικητής επί Νέας Δημοκρατίας ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν την υποψηφιότητα του Προέδρου. Άρα του συστήματος άνθρωποι. Θα ανοίξουμε τη διαδικασία να βάλουμε έναν που μπορεί να μας φτιάξει τα νοσοκομεία, τον ΟΣΕ, το ΚΤΕΛ. Γιατί όλα αυτά μπάζουν, έτσι. Σίγουρα. Και αν μια πολιτική δύναμη έσπευσε από την πρώτη στιγμή να πει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι χρειάζεται μια καθολική κάθαρση, όχι μόνο στους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και στο στενό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, όπου υπάρχουν μέχρι και σήμερα πτυχές του βαθέως κράτους, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγήκε και μετά τα Τέμπη, αμέσως μετά τα Τέμπη, και ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο ότι η πρόθεση προσωπική του, αλλά και η συλλογική μας ως κυβέρνηση, είναι τέτοιου είδους πτυχές του βαθέως κράτους να εξαλειφθούν το συντομότερο δυνατό. Το ζητούμενο όμως είναι το εξής. Ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη που έχει την θέληση και τη δυνατότητα και δεν τρέφεται από το βαθύ κράτος, ούτως ώστε να το εξαλείψει? Και αυτή θεωρώ ότι είναι περισσότερο. Γιατί εσείς δεν τρέφεστε? Δεν νομίζω. Εγώ όταν ακούω συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και μιλάνε, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Δεν καταλαβαίνω ποιο κόμμα είναι. Το θέμα είναι αν ακούει ο Πρωθυπουργός αυτά τα οποία λένε οι συνδικαλιστές. Στον ΟΣΕ φαίνεται ότι τα άκουσε πάντως. Δεν κάνετε τίποτα. Έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός ότι δεν ακούει. Δεν ακούει αναχρονιστικές φωνές, δεν ακούει όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να μας πάνε 30 χρόνια πίσω και είναι διατεθειμένος να χτυπήσει νοοτροπίες πολλών δεκαετιών, οι οποίες δυστυχώς δεν μας τιμούν ως χώρα, ως κοινωνία. Και το αποδείξαμε και μέσα από την εξυγίανση μεγάλων πτυχών της δημοσίας διοίκησης και σας φαίνω την προσωπική μου πτυχή ως εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ που το βίωσα για 3 χρόνια της εξυγίανσης του τρόπου έκδοσης των συντάξεων. Όπου και εκεί είχαμε όλους τους συνδικαλιστές απέναντί μας, δεν θέλανε ούτε τις συντάξεις fast track, δεν θέλανε ούτε να μπουν πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι, δεν θέλανε ούτε λίγο το πιστοποιημένο. Τελικά αυτό το σύστημα του Χατζηδάκη πέτυχε. Και τις βγάλαμε τις συντάξεις. Πέτυχε. Φυσικά και πέτυχε. Έχετε πετύχει και τα ποσά. Σε 27 μήνες.
μήνες, κύριε πολίτη, βγήκαν 572.000 συντάξεις. Δώσαμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρωστούμενα στον κόσμο. Αυτά είναι βγήκαν οι σωστές συντάξεις, τα ποσά τα πετύχατε. Βγήκαν βεβαίως οι σωστές συντάξεις. Όποιες συντάξεις βγήκαν με παράληψη χρόνου ασφάλισης προβλέπεται από την νομοθεσία και έχει υποχρέωση ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να συνυπολογίσει το επιπλέον χρόνο ασφάλισης και οι πολίτες πήραν σε 2 σε 3 μήνες τη σύνταξή τους εκεί που περιμέναν δεκαετίες. Μια δεκαετία. 12 χρόνια, 13 είχαμε περιπτώσεις. Είχαμε βρει 35.000 ξεχασμένες υποθέσεις συντάξεων σε αποθήκες. Αυτό είναι το βαθύ κράτος για μένα. Και ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το εξαλείψει αυτό το βαθύ κράτος. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα εκείνο που αποδεικνύει ότι ναι, είμαστε διατεθειμένοι να τα βάλουμε με τα συμφέροντα εντός της δημόσιας διοίκησης και θα το κάνουμε και στον ΟΣΕ, θα το κάνουμε και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς που δεν προλάβαμε ή δεν καταφέραμε ή δεν φανήκαμε στην παιδεία, στη δημόσια παιδεία και στη δημόσια υγεία. Γιατί ό,τι και να λέμε για τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που κάποια μέρα θα έρθουν, ό,τι και να γίνει. Εκεί πάει πολύ μικρό κομμάτι της κοινωνίας. Τα ιδιωτικά σχολεία πάνε το 9%. Έχει πει και ο Πρωθυπουργός και όλοι μας. Δημόσια σχολεία κανονικά θέλουμε. Ας έρθουν όσα ιδιωτικά θέλουν. Ας έρθει το Χάρβαρντ. Θα θέλεις 30.000 να πας. Θέλουμε σοβαρά δημόσια σχολεία. Θέλουμε σοβαρά δημόσια σχολεία. Θέλουμε σοβαρά δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ σε δημόσιο πανεπιστήμιο πήγα και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και έχω τη σύγκριση στο μυαλό μου. Φυσικά και τα θέλουμε. Φυσικά και θέλουμε περισσότερη χρηματοδότηση και στη δημόσια παιδεία και στη δημόσια υγεία. Πρώτος ο Πρωθυπουργός βγήκε και το είπε και το ξεκαθάρισε. Εδώ είμαστε λοιπόν να συγκριθούμε και να πούμε ποια πολιτική δύναμη μπορεί και τα χρήματα να βρει και να τα δώσει με ένα σωστό, λελογισμένο τρόπο σε όλες εκείνες τις υποδομές που χρειάζεται η χώρα μας για να πάει μπροστά. Η δική μου η άποψη και η άποψη της πλειοψηφίας στις προηγούμενες εκλογές έκρινε ότι αυτή η πολιτική δύναμη είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Από πού μας ξεκινάτε τώρα, από πού θα μας ξεκινήσετε? Το πρώτο θέμα που περιμένει η κοινωνία, και θα το λέω κάθε βράδυ μέχρι τις εκλογές, είναι να φτιάξετε τη δημόσια υγεία. Ξέρετε, μπορείτε να τη φτιάξετε, έχετε φέρει ειδικούς τεχνοκράτες. Και μετά ο κόσμος θα πάει στην παιδεία. Ακόμα τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας θέλουν βάψιμο. Ούτε το βάψιμο δεν έχουμε κάνει. Μαζική ανακαίνιση των μεγάλων. Να σας πει ο κ. Αποστολόπουλος που ξέρει για τα σχολεία της Αθήνας. Έχω φίλο λυκειάρχη που παρακαλά, ελάτε να μου φτιάξετε μια μέρα το ηλεκτρικό. Την άλλη, ελάτε για τη σόμπα. Δηλαδή, έλεος. Για τα νοσοκομεία μας. Μαζική ανακαίνιση νοσοκομιακών μονάδων σε όλη τη χώρα, αλλά και κέντρων υγείας. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Περισσότερα χρήματα, περισσότερες προσλήψεις, πάνω από 10.000 προσλήψεις υγειονομικών. Κάναμε ήδη 6.000. Θα βρείτε λεφτά να φέρετε τους γιατρούς που μας έφυγαν πίσω. Ή 1.300 ευρώ, δεν έρχεται ο γιατρός. Φυσικά και θα τα βρούμε. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η πρότασή μας για την υγεία συνδυάζεται και με την ταυτόχρονη αύξηση και του κατώτατου μισθού αλλά και του μέσου μισθού στη χώρα μας. Δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο, τάξαμε εκείνα τα οποία μπορούν να γίνουν σε βάθος τετραετίας. Και αν θέλετε ένα προσωπικό μου σχόλιο, επειδή άκουσα προηγουμένως την κυρία Αρσένη που είπε ότι είχαμε ένα σαφές μήνυμα ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επικοινωνιακά δεν καταφέραμε να το δώσουμε έτσι την προβολή που έπρεπε και την όθηση που έπρεπε, ώστε να γίνουμε σαφείς. Δεν θεωρώ, κυρία Αρσένη, ότι το πρόβλημά σας ήταν επικοινωνιακό. Το πρόβλημά σας ήταν ξεκάθαρα ουσιαστικό. Και γιατί? Μιλήσατε για κάποια θέματα κοινωνικού κράτους, κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οποία εσείς ως αριστερά, ως μια αριστερή πολιτική δύναμη, όταν γίνετε κυβέρνηση, θα τα υλοποιήσετε. Είναι η θέση της αριστεράς πάντως αυτά που πει η κυρία Αρσένη. Είναι πάγιες θέσεις της αριστεράς της Ευρωπαϊκής. Λυπάμαι όμως, αλλά σας προλάβαμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα τελευταία 4 χρόνια η αριστερά έχασε το ιδεολογικό το τέμπ της με τη Νέα Δημοκρατία. Τα βρήκατε σκούρα. Δηλαδή, κάνατε αριστερή πολιτική, πήρατε την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Στην πράξη. Θεσπίσαμε επίδομα 2.000 ευρώ για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα. Θεσπίσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δώσαμε 500.000 συντάξεις που λίμναζαν τόσα χρόνια επί δική σας θητεία. Σας πω κάτι. Η δημοκρατία πρέπει να έχει δύο πόλους, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Αλλά τι να κάνουμε που έσπεσε η δεξιά, η κακή δεξιά, η νεοφιλελεύθερη δεξιά. Και έκανε τέτοιου είδους κοινωνικές πολιτικές που αυτή τη στιγμή δεν έχετε ατζέντα να πείτε. Και γι' αυτό χάσατε και σε λαϊκές γειτονιές. Αυτή είναι η απάντηση. Το γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βεβαίως αναγνωρίζουμε και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Κάνουμε την αυτοκριτική μας και κοιτάμε τα λάθη μας. Ένα μεγάλο μέρος χάθηκε στην ιστορία της απλής αναλογικής. Έγινε μια προσπάθεια, είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Εκεί χάθηκε πάρα πολύ. Δώσαμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτή την προσπάθεια του καλέσματος, αντί να γίνεται με ένα ξεκάθαρο τρόπο επικοινωνία του προγράμματος. Ως προς τα άλλα που λέτε όμως, εδώ πέρα, και δεν τυχαίο το τόνισα διαφορές, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χάθηκε υγεία για όλους. Με τη Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο που χάθηκε και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κανείς δεν δικαιούται να στερεί την περίθαλψη από τους πολίτες. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Είπατε ότι δεν έχουν οι αναστάσεις. Για
ασφάλιστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που λέτε. Μα τι λέτε. Από δημόσιες δομές μπορεί οποιοδήποτε ανασφάλιστος να πάει και να γράψει φάρμακα και να έχει δωρεάν περίθαλψη και δωρεάν. Και μετά από πόσους μήνες όμως θα κάνει την επιχείρηση. Επιτρέψτε μου λίγο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εδώ πέρα κυρία Σένη, ότι αφήσαμε τους ανθρώπους έξω από τα νοσοκομεία χωρίς φάρμακα. Δεν ισχύει. Επειδή έχουν τεθεί αρκετά ζητήματα, θα ξεκινήσω από το ζήτημα της υγείας. Όπως ξέρετε, κύριε Πολίτη, πολύ καλά και τα έχετε ζήσει κι εσείς εκείνες τις καλές εποχές του Πασόκ, τα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 και πιο νωρίς βέβαια. Το Πασόκ ήταν αυτό που θέσπισε θεσμούς οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Από τότε δεν ξανά έγινε τίποτα. Καθημερινότητα. ΑΣΕΠ, ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΚΕΠ, η Διάβγεια με το OpenGov, όλα αυτά είναι βασικοί θεσμοί, οι οποίοι ακόμα και σήμερα είναι πυλώνες της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Και ξέρετε, το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν νόμοι, αλλά συνήθως δεν εφαρμόζονται και πέφτουν στην παγίδα διάφορες κυβερνήσεις να ψάχνονται προκειμένου να εφαρμόσουν κάτι καινούριο, κάτι καινούριο, κάτι καινούριο, ενώ δεν εφαρμόζουν το ήδη υπάρχον σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε έναν βαθμό και βεβαίως με όποια επικαιροποίηση απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία να επέρεται για την πολιτική της στο ζήτημα της υγείας. Όπως ξέρετε και εσείς, θρηνούμε πάνω από 35.000 συνανθρώπους μας από το COVID, μία από τις δυστυχώς πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, ή να μην πω και στον κόσμο. Χάθηκε και χάνεται μία πολύ σημαντική ευκαιρία αξιοποίησης. Δεν τα πήγε καλά η κυβέρνηση με τον κορονοϊό, κύριε Πεστολόπουλε. Κύριε Πολίτη, αν κάποιος σταθμίσει το ισοζύγιο των μέτρων που πήρε, των αυστηρότατων μέτρων, των υποχρεωτικών μέτρων που πήρε, θυμάστε, είχε απαγορέψει το κυνήγι, το ψάρεμα και το κολύμπι κάποια στιγμή. Και μετέπειτα έκλεισε τον εγκλωβισμό αυτό, ακόμα τον πληρώνει η ελληνική κοινωνία, όπως ξέρετε, και με συμπεριφορές οι οποίες προέρχονται από την καταπίεση εκείνης περίοδου, ψυχολογία δηλαδή πάρα πολύ άσχημη, και με ασθένειες οι οποίες έχουν προκληθεί από τους εγκλεισμούς εκείνους και που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί και ευνίδιοι θάνατοι που προέρχονται από εκείνη την περίοδο, από τον εγκλεισμό αυτών. Λοιπόν, όχι, δεν λειτουργήσε σωστά. Δεν λειτουργήσε σωστά το σύστημα εκείνη την περίοδο. Θα υπήρχε ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, δεν υπήρξε καμία ενίσχυση. Όπως και έγινε, καμία ενίσχυση. Οι γιατροί θα μπορούσαν να επισκέπτονται τους ασθενείς κατευθείαν στο σπίτι, και έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται κατευθείαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα μπορούσαν να είχαν συνταγογραφηθεί ακόμη και αυτά τα περίφημα αντισώματα τότε που υπήρχαν, τα οποία τα είχε ξεχάσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί ρίξε όλο το βάρος τους στους εμβολιασμούς. Που καλώς, εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι μονομερώς, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, το ισοζύγιο δυστυχώς. Υπήρχαν εισηγήσεις γιατρών για αυτά. Το ισοζύγιο δυστυχώς, ναι. Ήταν πολύ άσχημο λάθος για την ελληνική κοινωνία. Και θετικά τη διαχείριση του κορονοϊού η κυβέρνηση τότε. Είναι καθαρά, θεωρώ, κύριε Πολίτη, μια επικοινωνιακή διαχείριση, η διαχείριση του κορονοϊού, ότι μας άφησε θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ και αυτό πιστεύω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και αυτός να εμφανίζεται ως ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει το κάτι καινούριο, το διαφορετικό στην ελληνική κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το φόβο. Κάνει μια αναπροσαρμογή, μια επανεκκίνηση. Δεν πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία. Κύριε Πολίτη, να σας πω κάτι. Ζήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικές εκφάνσεις, οι οποίες ήταν και οι δύο σε λάθος πρόσημο. Η μία εκείνη αντιευρωπαϊκή, κάθετα αντιευρωπαϊκή, η οποία κόντεψε να μας πετάξει έξω. Το 2015 ήταν αυτό. Ναι. Και μετά φτάσαμε στο άλλο σημείο της πλήρους υποταγής στο αντίβαρο κάποιων μνημονιακών μέτρων, τα οποία οδήγησαν την ελληνική κοινωνία σε ακόμη πιο δυσχερές σημείο. Επομένως, θα πρέπει. Είστε καλός ρήτορας, αλλά κλείστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το μέτρο το οποίο λείπει και από τα δύο αυτά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Το μέτρο το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να εφαρμόσει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο στις πολιτικές του. Θα μου επιτρέψετε και οι δύο τον επίλογο να το κάνει η κυρία της παρέας, η κυρία Αρσένη. Δύο σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ο ΑΜΚΑ για όλους ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της υγείας είναι ξεκάθαρα ταξική. Το επισημαίνω αυτό. Από εκεί και πέρα, δύο σχόλια και σε σχέση με προηγούμενα πράγματα που είπατε. Οι συντάξεις κόπηκαν αυτά τα χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στη 13η. Είδαν οι άνθρωποι να μειώνονται, ειδικά το τελευταίο έτος, κατά διαστήματα η σύνταξή τους. Ως προς τις αναξιοκρατικές διαδικασίες, τις είδαμε να στοιχίζουν ζωές ανθρώπων. Επομένως, αυτά μας έδωσαν τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό θέλουμε να παλέψουμε, να φέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά και να ανταλλάξουμε.
Άρα αυτές τις 30 μέρες θα ακούσουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντί να μαλώνουν με τους νεοδημοκράτες και τους πασοκτζίδες να ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα με τις πολύ ξεκάθαρα, πολύ απλά και πολύ πρακτικά. Αυτή είναι η νέα στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τους τρεις για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η νέα προεκλογική περίοδος. Από σήμερα, γι' αυτό ακούσαμε και καινούργια πράγματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ τις 11. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.